Ήταν μια τέτοια μέρα το 1971 που ο Γιώργος Σεφεριάδης, ο Γιώργος Σεφέρης, όπως αγαπήσαμε τον νομπελίστα, μας άφηνε. Άφηνε τα εγκόσμια τουλάχιστον, αλλά άφηνε για μια σπουδαία παρακαταθήκη για όλους μας. Καλησπέρα. Βλέπετε, One, είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα. Καλό μας παρέα. Είναι καλησπέρα σας, καλησπέρα. Η κυρία Ελένη Στεργίου. Ο κύριος Γιώργος Κουδαλάκης και ο κύριος Διονύσης Νασιόπουλος. Σας έκανε εντύπωση το απόφθεγμα το συγκεκριμένο? Σήμερα δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Γιατί πιστεύεις ότι ό,τι κάνουν οι πολιτικοί δημόσια θα το κάνουν και σπίτι τους, φαντάζομαι? Ναι, ακριβώς αυτό πιστεύω. Αυτό ακριβώς πιστεύω. Πιθανότατα να έχεις δίκιο. Ο Σεφέρης ήταν πολιτικών, έτσι. Απολύτως. Και νομίζω ότι ήταν και ο μόνος πραγματικά έτσι διανοούμενος που παρενέβη και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, με ένα συγκλονιστικό μήνυμα που είχε στείλει μέσω BBC. Θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε την αφορμή. Και με εξέχουσα καριέρα στη διπλωματία. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Και για μένα, όταν οι διανοούμενοι αυτού του μεγέθους μιλάνε, παράγουν και πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα με το αν είναι διπλωμάτες ή όχι. Είναι ώρα για ειδήσεις. Πηγαίνουμε στην κυρία Ολίνα Τσαουσέλου. Καλό μεσημέρι. Δεκάδες πλημμυρισμένα σπίτια και κατεστραμμένα αυτοκίνητα άφησε πίσω της η καταιγίδα που χτύπησε χθες το βράδυ τη Θεσσαλονίκη. Τα σοβαρότερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στην Ευκαρπία και το Ωραιόκαστρο, όπου οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν 10 ανθρώπους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία. Καταστροφές από ισχυρή χαλαζόπτωση σε χωριά των Τρικάλων. Νέα πρόκληση του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας. Έχουμε και σήμερα την ίδια αποφασιστικότητα που είχαμε και το 1974 όταν προστατεύσαμε τα δικαιώματα των Κυπρίων αδελφών μας, δήλωσε ο Χουλουσί Ακάρ, σημειώνοντας ότι η Τουρκία έχει μια σαφή στάση όσον αφορά τη δίκαιη κατανομή των πόρων της Ανατολικής Μεσογείου. Αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κρίθηκαν οι αποφάσεις του τέους Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Βαυρόγλου, με τις οποίες καθορίστηκαν τα προγράμματα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, όπως αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος υπηρετεί στο τμήμα αντιμετώπισης αθλητικής βίας. Οι άγνωστοι τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας, την οποία διαμένει ο αστυνομικός. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ολίνα Τσαουσέλου. Ο καιρός γύρισε, έτσι είναι σαφές. Ο καιρός γύρισε. Αν και εδώ στην Αθήνα δεν το έχουμε πολύ καταλάβει ακόμα, πιθανόν να το καταλάβουμε. Εντάξει, είχε λίγα σύννεφα σήμερα, αλλά δεν το καταλαβαίνεις έτσι με λίγο να φύγει ο ήλιος. Εγώ μοτοσυκλετιστικά είμαι ακόμα στεγνός. Και κάπως έτσι μετράω τα πρωτοβρόχια. Βεβαίως. Νομίζω ότι θα έχεις όλα το Σεπτέμβριο. Μακάρι να έχεις δίκιο. Θα δούμε. Πάει. Μπορεί να είναι ένα δίμερο, τρίμερο αυτό. Μην γινόμαστε μάντες κακών, γιατί. Πάντως δεν ξέρω. Το ελληνικό και τελειώνει τον Οκτώβριο. Ακόμα και αυτό που λέμε, δηλαδή κακοκαιρία, ας πούμε, ή χάλασε ο καιρός. Η βροχή δεν είναι ότι χάλασε ο καιρός, είναι ότι άλλαξε ο καιρός. Και όπως για να έχει, κάποιες βροχές που έρχονται καλοδεχούμενες είναι αρκεί να μην είναι σαν και αυτές που είχαμε σήμερα τόσο στα Τρίκαλα όσο και στην υπόλοιπη Βόρειο Ελλάδα, όπου θα δείτε, μάλλον ότι μας βγήκε λίγο απροετοίμαστος ή ότι το φαινόμενο ήταν αρκετά οξύ. Πάμε στην Κατερίνα Νόντα, η οποία θα μας ενημερώσει για τα καλά και τα κακά του καιρού. Καλησπέρα. Ακριβώς χθες είχαμε καταιγίδες και χαλάζι στην Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή συγκεκριμένα Ωραιοκάστρου. Οι δρόμοι πραγματικά μετατράπηκαν σε πλημμύρες, μετατράπηκαν σε ποτάμια. Αποτέλεσμα, αυτοκίνητα να βυθίζονται κυριολεκτικά μέσα στα νερά. Να απαιτείται αρκετή προσοχή στη διέλευση των πεζών. Κάποιοι οδηγοί ανέβηκαν ακόμα και στις οροφές των αυτοκινήτων για να σωθούν. Στην περιφερειακή τώρα της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Ευόσμου, ένας οδηγός γιοταχή κόλλησε μέσα στο αυτοκίνητό του. Χρειάστηκε να έρθει η πυροσβεστική στο σημείο, συγκεκριμένα δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες για να τον απεγκλωβίσουν. Όπως θα δούμε και στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το One Channel, στην περιοχή της Ευκαρπίας, δύο άτομα και ένα σκύλος εγκλωβίστηκαν σε μόνο κατοικία. Λόγω της πλημμύρας κατέρευσε ένα στίχος, έτσι οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο για να τους απεγκλωβίσουν. Τώρα, σε άλλο μέρος, στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, πάλι στη Θεσσαλονίκη, τα ορμητικά νερά ενός ρέματος που υπερχείλησε πλημμύρισαν τουλάχιστον 4 κατοικίες στην οδό Κάρα Ισκάκη. Οι κάτοικοι των σπιτιών ανέβηκαν στις ταράτσες για να σωθούν και εκεί μετέβη ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, απεγκλώβησε τα δύο άτομα από την ταράτσα. Συνολικά να πούμε ότι η πυροσβεστική χθες δέχθηκε πάνω από 150 κλήσεις, προχώρησε στη διάσωση 9 συνολικά ατόμων σε 3 περιπτώσεις και 17 αντλήσεις υδάτων μέχρι στιγμής.
Τώρα έντονη χαλαζόπτωση, έντονα φαινόμενα είχαμε και στα Τρίκαλα. Εχθές επλήγησαν χωριά όπως η Ράξα, η περιοχή της Φαρκαδόνας, το χωριό της Φανερωμένης και οι γύρω εκτάσεις. Η καταστροφή, να πούμε ότι είναι μεγάλη, το χαλάζι χτύπησε και σκέπασε κυριολεκτικά και τα χωράφια. Είναι μεγάλη η καταστροφή σε καλλιέργειες, κυρίως με βαμβάκι, καλαμπόκι και τριφύλι. Αυτά άφησε πίσω του τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαμε χθες. Κατερίνα, έχουμε καθόλου εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία από εδώ και πέρα? Συνεχίζεται η κακοκαιρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με το meteo.gr, βροχές και καταιγίδες σήμερα θα έχουμε στην κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, αναμένεται αυτά σταδιακά να περιοριστούν στις σποράδες και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Εύβοιας, ενώ από το μεσημέρι και μετά βροχές και καταιγίδες θα έχουμε στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Τα φαινόμενα εξασθενούν από την Κυριακή και μετά. Μάλιστα. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε με τηλεφωνικά μέχρι τα Τρίκαλα να βρούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων. Είναι ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλή δύναμη σε εκπομπή σας. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή χτύπησε στην περιοχή μας. Αν και πολύ αργά το βράδυ, γύρω στις 9, είχαμε ολική καταστροφή σε καλλιέργειες του Δήμου Φαρκαδόνας και του Δήμου Τρικαίων, σε βαμβάκι, καλαμπόκι, τριφύλι και κυπευτικά. Συγγνώμη, κύριε Μιχαλάκη, είπατε ολική καταστροφή, είπατε? Ολική καταστροφή, γιατί ήταν έτοιμη η παραγωγή μας να όλους τους κόπους της χρονιάς να τους πάρουν για να στηρίξουν τον οικονομικό τους προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή κόστον τα χέρια ψηλά, δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε βαμβάκι, ούτε καλαμπόκι, ούτε κυπευτικά, ούτε τα τριφύλια. Να. Και ειδικά το βαμβάκι με πολύ χαμηλή τιμή φέτος λόγω του χρηματιστηρίου, λόγω της Λίμπρας, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ άσχημη κατάσταση τους οικονομικούς προϋπολογισμούς του κάθε αγρότη μας. Μάλιστα. Και γι' αυτό και σας διέκοψα. Από το πρωί, γιατί δεν είναι. Δεν είναι μόνο εικόνες που βλέπει ο κόσμος. Οι εικόνες δείχνουν το νερό. Από αυτό που θα μείνει από πίσω είναι το θέμα, γιατί τα έχουμε κάνει λίγο θάλασσα με τον καιρό, όπως έχετε πει και εσείς. Ναι, σας είπα ότι βλέπουμε ότι έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το χειμώνα, το καλοκαίρι έχουμε την ξηρασία και τώρα ένα απότομο, ένα μπουρίνι απότομο, τα διέλυσε όλα. Γιατί έχουμε, σας λέω, περίπου στα 7 χωριά, ζημιές που αγγίζουν και το 100%. Και δεν τα, ο ΕΛΓΑ είναι από την πρώτη στιγμή εκεί, όπως και οι γεωπόνοι της Περιφερειακής Ενότητας. Κάνουμε την πρώτη εκτίμηση. Έγινε αναγγελία και από το Δήμο Τρικαίων και από το Δήμο Φαρκαδόνας. Οι παραγωγοί θα πάνε να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Αλλά εμείς το μόνο που πρέπει να πιέσουμε είναι γρήγορες, δίκαιες αποζημιώσεις και να πάρουν τα χρήματά τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η παραγωγή μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως έχει να κάνει και με τις ταχύτητες του κράτους. Κύριε Μιχαλάκη, συνήθως πόσο καιρό παίρνει για να μπορέσουν να αποδοθούν οι αποζημιώσεις? Από 4 μέχρι 6 μήνες. Mm. Υπάρχουν όμως και καλλιέργειες που έχουν τραβήξει και 8 και 10 μήνες. Κύριε Μιχαλάκη, η περιοχή έχει υποστεί ζημιές και στις υποδομές? Έχετε? Όχι, καθόλου. Έτσι. Ήταν καθαρά η βροχή, η καταιγίδα που έπληξε, δεν έγινε καμία ζημιά. Όμως ήταν η καταστροφή από το χαλάζι, γιατί το ήταν χαλάζι, ένα πέπλο χιονιού. Πέπλο χιονιού. Αυτή την ώρα η περιοχή των Τρικάλων έχει ηλιοφάνεια, ήταν δηλαδή, είπατε για μπουρίνι. Έχει ύφεση, από ό,τι μας δίνουν τα έκτακτα που μας δίνουν, μας λένε από το βράδυ δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Και μας δείχνει ένα χαμηλό βαρομετρικό από την Τρίτη. Εκεί πάλι δυσκολεύει πάλι η κατάσταση για τους παραγωγούς μας, γιατί είναι έτοιμοι να πάρουν τη σοδειά τους. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι είναι, δεν δηλαδή θα συνεχιστεί αυτή η καταστροφή. Δηλαδή το βαμβάκι τώρα μαζεύεται. Και τα καλαμπόκια τα μισά είχαν μαζευτεί. Και τα κυπευτικά καταλαβαίνετε τώρα. Τα πράσα, τα λάχανα, όλα αυτά ήταν έτοιμα να αρχίσουν να δίνουν την παραγωγή τους. Κύριε Μιχαλάκη, καλά κουράγια ευχόμαστε και στους πληγέντες και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να τα αναδείξουμε και πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες μέχρι στιγμής δείξαν ανταλλακτικά καλά. Ήταν εδώ η επόπτρια του ΕΛΓΑ και η γεωπόνη δική μας και θα προσπαθήσουμε να δικαιώσουμε τους αγρότες μας. Εγώ θα μείνω περισσότερο βέβαια σε αυτό που είπε η κυρία Στεργίου.
Να δούμε και το πόσο σύντομα, πέρα από το πόσο σύντομα ήρθαν, πόσο σύντομα θα αποζημιώσουν. Γι' αυτό είπα δίκες και γρήγορες αποζημιώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πολλές φορές βεβαίως ότι οι αποζημιώσεις σώζουν, έτσι. Όχι, δεν σώζουν. Έχεις δίκιο. Πάντως το πιο κρίσιμο μήνα έπληξε την ώρα που είσαι έτοιμο για τη συγκομιδή. Επιτρέψτε μου να πω, επειδή το έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές το θέμα και εδώ στην εκπομπή στο ΒΑΝ. Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι η εγκληματική αλλαγή και όχι η κλιματική αλλαγή, αυτό που συμβαίνει, έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. Ότι δεν είναι ένα γενικό πράγμα το οποίο συζητάνε οι καθηγητές μεταξύ τους, ξέρω εγώ, υπάρχει πολιτική διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και των υπολείπων. Όλοι μας θα υποστούμε τις συνέπειες. Σήμερα είναι η βαμβακοπαραγωγή, αύριο θα είσαι εσύ που θα σου πάρει το σπίτι κανονικά το ποτάμι. Και θα στο φτάσει στη θάλασσα. Όχι μόνο, βεβαίως τη μεγάλη ζημιά την έκανε το χαλάζι τελικά, έτσι, στην περιοχή των Τρικάλων. Και αυτό κάποτε λέγαμε έπεσε χαλάζι και το θεωρούσαμε είδηση. Ναι. Πάντως, τώρα είναι, αυτά τα φαινόμενα, Διονύση, είναι όλο και πιο συχνά. Δηλαδή, είναι μέτωπο καιρικό. Δεν ξέρω τώρα αν εξελίχθηκε ή λειτουργήσε ως μπουρίνι εκεί στην περιοχή των Τρικάλων. Θα κρατήσει κάμποσες ώρες ή και μέρες, δύο μέρες στην Βόρεια Ελλάδα ιδίως. Δεν είναι το αντίστοιχο της Χαλκιδικής, για παράδειγμα. Ναι, δεν είναι αστιφώνας, εννοείς. Ναι, δεν είναι κάτι γρήγορο, σε μία ώρα τα διέλυσε όλα και πήγαμε παρακάτω. Εδώ μπαίνουμε σε φάση πια κακού δεν καιρό. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε αυτό που είπε ο κύριος Μιχαλάκης. Ότι εδώ δεν έχουμε πια να κάνουμε με τα έργα υποδομής που ρώτησες, Διονύση. Ναι, οι δρόμοι δεν έχουν πάθει ζημιά, για παράδειγμα. Λέει, από ό,τι αυτό που έχουμε, αυτό είναι, τόσο άντεξαν. Ναι. Έπεσε παραπάνω βροχή, τα κάναμε μουσκεμά. Μάλλον θα πρέπει να δούμε τον εαυτό μας μια προοπτική δεκαετίας, εικοσαετίας, αφού έχουμε αυτές τις αλλαγές, να φτιάξουμε και άλλα έργα που θα αντέχουν πολύ περισσότερο. Και ίσως και εμείς οι δημοσιογράφοι να πρέπει να ξεφύγουμε λιγάκι από την κριτική της ημέρας. Από τέτοιου είδους φαινόμενα πάντως απειλούνται και οι υποδομές. Όπως και ένα στη Χαλκιδική, αφού τη μνημονεύσαμε, πέραν των νεκρών, είχαμε μεγάλες ζημιές και στις υποδομές περιοχής. Λοιπόν, τώρα αφού λέμε και για την κλιματική αλλαγή, σχετίζεται αυτό και με άλλα έντονα φαινόμενα. Είδαμε και με τις πυρκαγιές. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, σήμερα θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάκας από την αίθουσα σύνταξης, όπου έχουμε έρευνα για το πόσα έχουμε λοιπόν στρέμματα κλαίμε από τις πυρκαγιές. Ακριβώς, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε κοντά στο φθινόπωρο. Νομίζω μπορούμε απολογιστικά να δούμε το τι έχουμε απολέσει από εκτάσεις, από δάση, από τις δασικές πυρκαγιές που μας ταλαιπώρησαν το φετινό καλοκαίρι. Ένα φαινόμενο που το παρακολουθήσαμε πολύ στενά και μέσα από τη συχνότητα του ΟΑΝ. 96.100 στρέμματα συνολικά κάηκαν από την αρχή του έτους μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Βλέπουμε τον χάρτη από την έρευνα του Κέντρου Αριστείας Beyond και του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Mm-hmm. Νομίζω η εικόνα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Βλέπουμε κάποια νούμερα. Στην Εύβοια 43.060 στρέμματα κάηκαν. Στη Βιωτία 10.130. Να πούμε ότι μεγάλο αριθμό αναλογικά καμένων εκτάσεων είχε και η Ζάκυνθος με 9.190 στρέμματα καμένης έκτασης. Να πούμε ότι ένα στοιχείο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη έρευνα είναι και οι εκτάσεις που είχαν καεί στο παρελθόν και ξανακάηκαν και φέτος. Κάτι που μπορεί να καταλάβει κανένας ότι κάνει ακόμα δυσκολότερη την αναγέννησή τους. Να. Δηλαδή το να ξαναδούμε σε εκείνη τα μέρη δάσος. Να πούμε ότι... Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και μια αντοχή στη φύση πόσες φορές θα αναγεννηθεί. Μετά τις τρεις, ναι, αν θυμάμαι καλά, Διονύση, το έχεις. Το θυμάσαι. Πάντως, ακόμη και η δεύτερη φορά, όταν το καμένο ξανακαίγεται, μάλιστα την ώρα που έχει πολύ αρχίσει. Πολύ δύσκολα να... έχουμε αναγέννηση και πόσο μάλλον. Αν μιλάμε για καμένα τα οποία πίσω. Έχει περάσει από εκεί πέρα η πύρινη λέλαπα που λέμε με τα δημοσιογραφικά κλειστά τρεις φορές. Μετά μένει στάχτη και μπούρμπερι, δεν έχει κάτι άλλο. Όπως μας τονίζουν και οι επιστήμονες, βέβαια, η φύση έχει τον τρόπο της να αναγεννάται, αλλά το ζήτημα είναι πόσο σύντομα γίνεται αυτό και αν γίνεται αποτελεσματικά και από εμάς, από την κοινωνία. Αν δηλαδή ένα μέρος είχε δάσος και μετά ξαφνικά έχει σπίτι, προφανώς εκεί δεν θα ξαναυπάρχει. Πολύ καλό, έτσι είναι, όπως το λες. Άλλο το δέντρο, άλλο το δεντρόσπιτο. Έχει διαφορά. Ακριβώς. Έχει διαφορά. Και άλλο είναι η φυσική αναγέννηση, και άλλο να προχωράμε σε μια διαδικασία αναδασώσεων εκτεταμένων κτλ. Γιατί πραγματικά εξαντλήσαμε τα φυσικά περιθώρια, έτσι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, γίνονται προσπάθειες και υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία για την αναδάσωση. Το βλέπουμε κατά καιρούς. Και το ερώτημα είναι, έχουμε συγκριτικά στοιχεία σχετικά με το προηγούμενο εννιάμηνο, δηλαδή είναι περισσότερα τα στρέμματα, για να δούμε και αυτό που συζητάγαμε πριν για την κλιματική αλλαγή, αν είναι πιο έντονα.
Αυτό που μας τονίζουν οι επιστήμονες που έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους είναι ότι οι εκτάσεις αυτές, βέβαια να πούμε, 96.100 στρέμματα είναι μια έκταση ίση με τη Σαλαμίνα. Είναι μια πολύ μεγάλη έκταση. Να. Και συγκριτικά με πέρσι και φέτος και πέρσι οι εκτάσεις δεν είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ολική καταστροφή. Αλλά αυτό που μας τονίζουν οι επιστήμονες και αυτό που έχει σημασία σύμφωνα με τους ίδιους είναι ότι μέχρι τώρα είχαμε κάποια καλοκαίρια τα οποία είχαν και κάποια υγρασία. Αυτό που περιμένουμε σίγουρα ότι θα γίνει είναι ότι έρχονται καλοκαίρια πολύ πιο ξηρά και θα πρέπει να υπάρχει προσοχή ανάμεσα, προσοχή και συνεννόηση ανάμεσα σε ανθρώπους και της επιστήμης αλλά και της πράξης, ώστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα στο μέλλον. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Πέρυσι είχαμε τις καταστροφικές πυρκαγιές στο μάτι, φέτος και βέβαια με τους πάρα πολλούς νεκρούς. Έτσι, φέτος είχαμε επίσης καταστροφικές πυρκαγιές και στην Εύβοια και στη Βιωτία και στη Ζάκυνθο και όπως είδαμε και στο χάρτη σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα σε κάποιες από αυτές. Υπάρχουν περιοχές που έχουν ξανακαεί πολλά στρέμματα και είχαμε κοινά καμένες εκτάσεις και φέτος και παλαιότερα, το οποίο μας γυρνάει στην προηγούμενη συζήτηση ότι η αναγέννηση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Και το σημαντικό είναι το μέλλον. Νάστε. Το μέλλον, όπως το λέτε, το σημαντικό. Το θέμα είναι μην έχουμε κανένα back to the future πάλι. Στην Εύβοια πάντως καήκαν. Το βλέπαμε κιόλας ότι ήταν καμένα αυτά που καίγονταν έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Πρέπει να πω ότι η μέρα σήμερα προσφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είχαμε και την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, μαθητική στις 12 στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Και στις 6 ώρα το απόγευμα έχουμε τους οικολόγους που επίσης θα κατέβουν σε μια πορεία διαμαρτυρίας για την εγκληματική αλλαγή. Πάντως δεν είχαμε συνηθίσει πορείες. Όχι, θα το λέω έτσι συνέχεια. Δεν υπάρχει. Θα το λέω πάντως, αν σταθούμε σε αυτό και δούμε τις πλημμύρες, δούμε τις φωτιές, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ενός κακού μυριέπονται έτσι. Όλα γύρω-γύρω. Ναι, και είναι αξιοθαύμαστο και τουλάχιστον πρωτότυπο. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε συνηθίσει μια πορεία σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ειδικά στην Αθήνα. Συνήθως είχαμε για τα εγκληματικά μέτρα, τα δημοσιονομικά κτλ. Ίσως θυμάστε στο περιθώριο των πολύ μακρών συζητήσεων που κάναμε πριν τις ευρωεκλογές, παρότι για μας είχαν έτσι, ήταν εκλογές εσωτερικές περισσότερο, ήταν οι πρώτες εκλογές μετά από πάρα πολύ καιρό και είχαμε εστιάσει στα δικά μας. Λέγαμε ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε χώρες μεγάλες, παράδειγμα η Γερμανία, εκεί η συζήτηση γινόταν κυρίως πάνω στην πράσινη ανάπτυξη, στα οικολογικά προβλήματα. Εκεί η συζήτηση είχε επικεντρωθεί σε τελείως άλλα πράγματα από αυτά τα οποία συζητάμε. Αισθάνεσαι όμως, Γιώργο, ότι οι αποφάσεις δεν έρχονται έτσι. Και πολύ περισσότερο και πράγματα που αποφασίζονται δεν υλοποιούνται ή τα ξεχνούν. Θυμάσαι τι λέγαμε. Στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση, η κλιματική αλλαγή είναι πάνω-πάνω έτσι. Στην έχει ατζέντα. Να κάνει με την κουλτούρα και με τις νέες γενιές, οι οποίες σιγά-σιγά έρχονται και καλλιεργούν ένα νέο τρόπο ζωής. Επειδή εγώ ακούω πάρα πολύ. Μου αρέσει αυτό που σχετικά με την κρεατοφαγία που λέμε και για τα λαχανικά κτλ. Εντάξει, τώρα δεν θα μας κάνεις και ρόμπα στον αέρα, μας κάνεις μαθήματα vegetarian και δεν ακολουθούμε, αλλά θέλω να πω ότι βεβαίως και έχεις δίκιο. Γιατί μόνο σαλάτες τρως, αυτό ξέρω. Ναι, λοιπόν, έχεις δει καμιά γελάδα δυνατή. Λοιπόν, εκεί που θέλω να σταθώ είναι στο ότι υπάρχει από την πλευρά μας η προσωπική ευθύνη. Αλλά περισσότερο συμφωνώ με τον Διονύση που λέει για τις πολιτικές αποφάσεις. Αν εσύ, η Ελένη, ο Διονύση, εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε και έχουμε και τα ανακυκλωμένα καλαμάκια, κάτι θα κάνουμε για το περιβάλλον. Αν ο Τραμπ δεν υπογράψει, αν οι Ινδοί δεν συμφωνήσουν, αν οι Κινές δεν συμφωνήσουν, η εγκληματική αλλαγή που συντελείται δεν μπορεί να ανακοπεί, ας πούμε, επειδή εμείς είμαστε πιο δυνατοί στην ανακύκλωση. Και μιλάμε για μια χρονιά, όχι, μην το ξεχνάμε αυτό, τη σημασία που κάει και η Σιβηρία, ένα Βέλγιο, μια τέτοια έκταση κάει και η Σιβηρία, που κάει και ο Αμαζόνιος. Και ο Αμαζόνιος. Τι ζημιά θα προκαλέσει σε εμάς και σε εμάς εδώ, λοιπόν, να τα δούμε μετά από χρόνια. Να ακούσουμε και το ρεπορτάζ. Είναι η Αναστασία Παλέστρουβα στην παρέα, διότι αυτά που συζητάμε από ό,τι φαίνεται κάποιοι άλλοι τα έχουν ενσωματώσει πολύ περισσότερο στον προβληματισμό τους και στην αντίδρασή τους, Αναστασία. Πράγματι, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες το 2019 ήταν καταστροφική και παραμένει καταστροφική χρονιά για το κλίμα. Βλέπουμε και στις εικόνες ότι είχαμε πλημμύρες εκτεταμένες σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Γενικά είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, προκλήθηκαν όπως είπαμε αυτές οι πλημμύρες που βλέπουμε και από δυνατές, με συγχωρείτε, βροχές αλλά και από τυφώνες. Είχαμε καύσωνες ακόμα και στην Αρκτική, πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, τη Σιβηρία και στην Αλάσκα να θυμίσουμε. Έλειωσαν πάρα πολλοί παγετώνες.
Και φυσικά προειδοποιούν οι επιστήμονες ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ουσιαστικά, διότι προκαλείται κυρίως από τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία παράγει καύση των ορυκτών καυσίμων, και έχει ήδη οδηγήσει σε όλα αυτά τα φαινόμενα που είπαμε, στους καύσονες, στο λιώσιμο των παγετώνων, στην αύξηση της στάθμης των ωκεανών και στις πλημμύρες. Γι' αυτό και σήμερα έχουν ξεσηκωθεί κυρίως οι μαθητές σε 150 χώρες του κόσμου και πραγματικά η κινητοποίηση που προκάλεσε η 16χρονη Γκρέτα Τούμπεργκ, η οποία έκανε την έκκληση πριν από δύο μέρες, είναι συγκινητική. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από την Ταϊλάνδη. Τα παιδιά δεν πήγαν σχολείο, πήγαν μπροστά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας τους και ξάπλωσαν κάτω, προκειμένου να κινητοποιήσουν τη δική τους κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι εικόνες εδώ είναι από την Αυστραλία, όπου να θυμίσουμε ότι οι μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται κοντά στις ακτές και απειλούνται και αυτές από την άνοδο της στάθμης των παγκόσμιων ωκεανών. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από τα νησιά του Ειρηνικού. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα δούμε στις εικόνες λίγο πιο κάτω ότι συμμετείχαν και οι ντόπιες κοινότητες που η ζωή τους απειλείται ουσιαστικά από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αναμένεται να συνεχιστούν φυσικά όσο προχωράει η ώρα και στην Ευρώπη και η κορύφωση θα είναι στη Νέα Υόρκη, όπου θα ηγηθεί η Γκρέτα Τούμπεργκ που βρίσκεται φυσικά εκεί, της πορείας που θα πραγματοποιήσουν μέχρι τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται φυσικά να πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση αλλά και η Σύνοδο για το Κλίμα και σκοπός είναι να ταρακουνηθούν, να κινητοποιηθούν, ουσιαστικά να αναγκαστούν οι παγκόσμιοι ηγέτες να αναλάβουν δράση προκειμένου να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Αναστάσια, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι έστω και καθυστερημένα να βλέπουμε μια παγκόσμια αντίδραση. Αυτή τη μαζικότητα πάντως που είδαμε και στην Αυστραλία και στην Ταϊλάνδη θα ήθελα να τη δούμε και εδώ κάποια στιγμή για την κλιματική αλλαγή. Μαζί σου το εύχομαι και εγώ. Γιατί έτσι όπως πάει αυτό που λέγαμε ως ανέκδοτο. Νομίζω ότι από εμάς πάντως αυτό το κύμα αντιδράσεων έρχεται και προς την Ελλάδα, αλλά είναι πολύ σημαντικό ο καθένας με το ρόλο του. Δηλαδή, ναι, μεν οι ηγέτες να υπογράψουν και να γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και εμείς, όπως και αυτές οι διαδηλώσεις, μπορούν να κινήσουν και να κρατήσουν το χέρι με το στυλό για να βάλουν την υπογραφή. Μακάρι να το δούμε. Αλλά σε λίγα χρόνια ενδέχεται το ανέκδοτο να γίνει πραγματικότητα, έτσι. Θα πάνε κάποιοι να πουλήσουν παγάκια στους Εσκιμώους. Δεν θα είναι ανέκδοτο πια. Διαφήμισης. Κώστας Μητρόπουλος από τα σημερινά νέα είναι η δικαιοσύνη και είναι ένας συνδυασμός θέματος. Έτσι είναι Νοβάρτης και η Εκένωση. Χθες από τα κτίρια στην Αχαρνών βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Αν βλέπω καλά είναι ο Τζανακόπουλος και ο Παπάς ακόμα στο σκίτσο. Τι έγινε? Αδειάζουν μια κατάληψη. Μάλιστα. Ναι, έχει συνδυάσει και το θέμα με την... Με το κτίριο, με και τους με τη δικαιοσύνη γενικότερα στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, υπονοεί ο Μητρόπουλος ότι μεταναστεύουν ή θα είναι πρόσφυγες ο πρώην Πρωθυπουργός και ο κ. Παγγελόπουλος. Δεν ξέρω. Όλοι να τσαωσέλουμε με τα πρώτα σελίδα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις από τις σημερινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Πόσο αγγελής δείχνει εμπλοκή Τσίπρα στην Νοβάρτης, θα τον ενημερώσω και θα αποφασίσει, είναι το πρώτο θέμα στα Νέα. Συνταξιούχοι, σοκ με τα νέα καθαριστικά. Θα δουν προσωπική διαφορά έως 300 ευρώ λίγο πιο κάτω. Και προχωράμε. Η εφημερίδα των συντακτών, κίτρινες κάρτες στην κυβέρνηση από τους δανειστές, γκρίνιες από το πρώτο ραντεβού. Και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ προς αυτό και φυσικά αναφέρεται και στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Ελεύθερος τύπος, προχωράμε. Διορθώστε το Ε9. Άνοιξε η εφαρμογή στο TaxisNet για να μειώσετε έτσι τον έμφυα, γι' αυτό λέει να το διορθώσουμε. Και 2.550 νέες προσλήψεις κοινοφελούς εργασίας. Προχωράμε. Εθνικός Κήρυξ. Επιβραδύνεται η παγκόσμια οικονομία. Σε χαμηλό δεκαετίας η ανάπτυξη δείχνει έκθεση του ΟΟΣΑ, Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη.
Ενώ και στην αυτεμπορική, πρώτο θέμα είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, πώς να διορθώσετε τον έμφυα. Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ε9 για την εξάλληψη άδικων χρεώσεων και λαθών σε στοιχεία κινήτων. Ρίζοσπάστης, 45ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδήγητη, μαχητικό αγωνιστικό μήνυμα από χιλιάδες λαού και νεολαίας που κατέκλυσαν το πάρκο Τρίτσι. Εφημερίδα «Ο Λόγος», ομπρέλα στην πρώτη κατοικία. Είναι εδώ το πρώτο θέμα και αστυνομική επιχείρηση σε δύο υποκατάληψη κτίρια στην Αχαρνών, λίγο πιο κάτω. Εφημερίδα «Η Αυγή», ράμπο για τις κάμερες χωρίς σχέδιο για τους πρόσφυγες. Είναι το μεγάλο πρωτοσέλιδο της Αυγής σήμερα. Η Καθημερινή, τρύπα στον ΕΦΚΑ από την αύξηση των εισφορών. Δύο σενάρια στο τραπέζι για την υπόθεση Νοβάρτης και νέες εκενώσεις καταλήψεων στην Αχαρνών. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η φωτογραφία για τα σκουπίδια στον εγκέφαλο. Ελπίζω να μην ανοίγουν και εμείς αυτά και σας χαλάμε το δικό σας. Αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πάσολη. Το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, τρύπα στον ΕΦΚΑ από την αύξηση των εισφορών και επιβεβαιώνεται και αυτό που λέμε για τους φόρους. Αυξάνει τους φόρους, μειώνονται τα έσοδα στο τέλος. Ναι. Εδώ θα το διερευνήσουμε λιγάκι. Ναι. Γιατί στα αλήθεια, ενώ ακούγαμε ότι υπάρχει ένα πλεώνασμα στον ΕΦΚΑ, μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε εκείνο το δικαίωμα που δόθηκε κυρίως σε επαγγελματίες να κατέβουν ασφαλιστικές κλάσεις με αποτέλεσμα να πληρώνουν πάρα πολύ λιγότερα χρήματα. Εντάξει, είναι και το ότι πολλοί έκλεισαν τα μπλοκάκια τους. Το θυμίζουμε και αυτό. Και επίσης υπήρχε και μία αντιπαράθεση μεταξύ της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για το πώς υπολογίζονται αυτό το πλεώνασμα του ΕΦΚΑ. Βγάζεις από μέσα σου το οικονομικό θηρίο που κρύβεις, είναι σαφές. Δεν μπορώ να το κρύψω. Πάμε στον Σταύρο Ζορμπά, γιατί το θηρίο βρυχάται εξ ανατολών συνήθως. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς παίζεται, Σταύρο. Γιατί βλέπουμε με τα πλοία τα γεωτρητικά και τα ερευνών να φεύγουν. Από την άλλη, ο Ακάρκα 3+1 μας θυμίζει το 1974. Αυτό έκανε και χθες ο Χουλουσί Ακάρο, Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος είπε ότι όπως το 1974 προστατεύσαμε τα δικαιώματα των αδελφών μας Τουρκοκυπρίων, το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Κανένας δεν μπορεί να βγάζει δεδικασμένα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και εμείς είμαστε το ίδιο αποφασισμένοι όπως ήμασταν το 1974. Όμως δεν ήταν μόνο οι δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ που είναι προκλητικές, που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Είναι και ο Χαμί Αξόη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος στην ουσία προειδοποίησε τις δύο ξένες εταιρείες, την Total και την Eni, όπως και τη Λευκωσία, να μην διεξάγουν στο οικόπεδο 7 έρευνες και γεωτρήσεις, γιατί όπως λέει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας. Έτσι το θέλουν, έτσι το ονομάζουν, θεωρούν ότι το οικόπεδο 7 είναι παράνομο, δεν έπρεπε να εκδοθεί άδεια για το οικόπεδο 7 για έρευνες και λένε ότι είναι στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Σταύρο, αυτό για το οικόπεδο 7, κατά τη γνώμη μου, δείχνει μια ακόμα κλιμάκωση σε μια πολύ σταθερή πολιτική που έχει η Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα. Είχε αρχίσει και αμφισβητούσε. Τώρα φυσικά λέει και το τάδε οικόπεδο, όχι απλώς αμφισβητεί, είναι δικό μου και λέει και το λόγο. Είναι στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι αυτό το σχέδιο που υπάρχει από τον καιρό του Νταβούτογλου και πιο πριν, ότι αμφισβητούν με βάση μια επιχειρηματολογία, έχει αρχίσει και ολοκληρώνεται. Ούτε κολλήσανε, να το πω όπως πρέπει, στο ότι υπάρχουν οι μεγάλες πολυεθνικές στην περιοχή και ερευνούν. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Τούρκοι να κάνουν πίσω. Ξέρουν πολύ καλά ότι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί στο ενεργειακό παιχνίδι. Αν τυχόν και κάνουν πίσω εκεί και οι Ελληνοκύπριοι κάνουν, η Κυπριακή Δημοκρατία κάνουν τις έρευνες, κάνουν γεωτρήσεις, βρουν κοιτάσματα και όλα αυτά και η Τουρκία μείνει απ' έξω με τις τέσσερις χώρες που βρίσκονται εκεί, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, τότε καταλαβαίνει ο Ερντογάν ότι θα είναι ο μεγάλος ιτημένος, θα έχει χάσει το παιχνίδι της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, το ενεργειακό παιχνίδι
Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ηθικά δεν θα έχει προστατεύσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, όπως συνηθίζουν να λένε. Δεν θα το έχει καταφέρει αυτό. Και βέβαια η Τουρκία θα βρίσκεται στο περιθώριο. Οι τέσσερις χώρες θα εκμεταλλευτούν αυτά τα κοιτάσματα. Φυσικά και η Λευκωσία έχει σχέδιο να βάλει και τους Τουρκοκύπριους μέσα στον διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων. Ειδικό ταμείο έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Οι Τούρκοι το αμφισβητούν αυτό και σου λέει ότι όχι, λειτουργείτε μόνοι σας και τέτοια. Σταύρο, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις δίκιο. Και το 74 εξάλλου, το οποίο θυμήθηκε εκ νέου Ακάρ, για μια ακόμα φορά μάλλον, πάλι τους Τουρκοκύπριους είχαν επικαλεστεί. Αλλά τι συνέβη, να το λέμε και για τον κόσμο για να το γνωρίζει. Οι Τουρκοκύπριοι δεν είχαν πρόβλημα με τους Ελληνοκύπριους. Οι Τούρκοι είχαν πρόβλημα με τους Ελληνοκύπριους. Και βεβαίως μετά ακολούθησε και ένας βαθύς επικισμός. Θυμάμαι, παίρνανε πληθυσμούς μουσουλμανικούς, οι οποίοι είχαν βεβαίως τουρκική συνείδηση από τη Βουλγαρία, και τους κατεβάζαν στο νησί. Αυτά έτσι. Καλά κάνεις και το θυμάσαι, γιατί με τις δηλώσεις θα μπερδέψουμε σε λίγο. Υπάρχει πάντως μια σύγχυση για τις κινήσεις. Είναι κινήσεις τακτικής προφανώς από την πλευρά της Άγκυρας, αλλά τις τελευταίες ημέρες, ενώ ήρθαν τώρα οι προκλητικές δηλώσεις του ΑΚΑΡ, χθες ανακοίνωσαν ότι και το δεύτερο γεωτρύπανο θα απομακρυνθεί από την Κυπριακή ΑΟΣ. Πριν από 4 μέρες, θυμίζω, είχαν ήδη ανακοινώσει ότι θα φύγει το πρώτο. Βγήκε συμπτωματικά μέσα σε αυτή τη συγκυρία η απόφαση αρχιοθέτησης το πρώτο δικείο της Αδριανούπολης για την υπόθεση των δύο Ελλήνων υπαξιωματικών που είχαν συλλάβει πέρσι. Όλα αυτά υποτίθεται ότι ήταν κινήσεις εκτόνωσης, σε πάση περιπτώσει να χαμηλώσουν λίγο οι τόνοι εν ώψη και των συναντήσεων στη Νέα Υόρκη. Γιατί έχουμε συναντήσεις κορφής. Θα βγει και θα πει εμείς, ορίστε. Σήμερα ξανά τα ίδια. Εμείς αποσύραμε τα πλοία, εμείς αθωώσαμε τους Κούκλατζη και Μητρετώδη, ορίστε εμάς, γιατί εσείς έχετε μπει στη δική μας φαλοπιπίδα. Κάπως έτσι φαίνεται να το πηγαίνουν το έργο. Και πρέπει να πω ότι θα βρουν και Βίκο Άουτα αρκετά στην παγκόσμια κοινότητα. Πιθανόν όχι στην Ευρώπη τόσο πολύ, αλλά θα βρουν τους συμμάχους που πρέπει. Τώρα, μετά τις χαρές που έκανες προχτές με το Champions League, Ελένη, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα πολύ ταπεινά. Και για τα θέματα αθλητικής βίας. Τα οποία δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν από τη μία μέρα στην άλλη και καινούριες διαστάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ομάδα K16, τα παιδιά τα 16χρονα του Ολυμπιακού, στα οποία πετέθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Να. Τώρα, χθες τι είχαμε, γκαζάκια, βόμβες, πράγματα, θάματα. Τι ήταν επίθεση σε σπίτι αξιωματούχου της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τα θέματα αθλητικής βίας. Θύμα της αθλητικής βίας, ο υπεύθυνος της αθλητικής βίας. Νομίζω ότι τα μηνύματα έχουν στέλνει. Πάμε στην Τίνα Καραμάνου. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ένας αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός εξεράγει στην πρόσωψη της πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο προϊστάμενος τμήματος δίωξης αθλητικής βίας στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με τους κατοίκους, ήταν μια ισχυρή έκρηξη. Μάλιστα, έπιασε και φωτιά η είσοδος της πολυκατοικίας. Κατάφεραν οι κάτοικοι μόνοι τους να τη σβήσουν. Ήταν μια μικρή φωτιά εκεί στην πρόσωψη. Οι άγνωστοι έγραψαν και υβριστικά συνθήματα στον εξωτερικό χώρο της πιλωτής. Είναι ανάσταθοι οι κάτοικοι εκεί. Έχουν δώσει όσοι βρίσκονταν στο σημείο καταθέσεις στην αστυνομία. Δεν γνωρίζουν να έχουν προηγηθεί απειλές προς τον προϊστάμενο του τμήματος δίωξης αθλητικής βίας και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Mm-hmm. Μάλιστα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τίνα. Θέλω να πω ότι εδώ. Με συνθήματα σε πολιτική και όλα. Κανονικά. Δηλαδή το κάνουμε, προειδοποιησούλα είναι. Μην φανταστείς. Μπορούμε και χειρότερα ένα πράγμα. Θέλω να δω πότε θα υπάρξει μια αποτελεσματική. Πάντως έχετε και ένα νομοσχέδιο τώρα από το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τη βία στα γήπεδα. Ελένη μου. Πρέπει να είναι το τέταρτο δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια. Πάλι. Και τι δεν έχουμε ακούσει, ας πούμε. Πραγματικά το λέω. Και εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει πια. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερα. Τα ξέρετε καλύτερα, αλλά έχει να κάνει με το πώς οι οργανωμένοι, οι οπαδοί πάνε στα γήπεδα. Υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, κάποιες συζητήσεις. Ελένη μου, από τότε που τους κόψαμε τα γήπεδα, γιατί περί αυτού πρόκειται, δίνουν ραντεβού εκτός. Συναντιόνται στις γέφυρες, θυμάστε, και έχουμε, βαδιά, έχουμε και νεκρούς. Ναι, δηλαδή, και μετά πηγαίναμε και στο βόλεϊ γυναικών, τα θυμίζουμε και αυτά. Η ιστορία δεν είναι μόνο βεβαίως, στα συγκεκριμένα αθλήματα που... Πήγανε σε παιδικό αγώνα. Ας μείνουμε στο κομμάτι που θα το λέγαμε αστυνομικό ρεπορτάζ, αν και σήμερα η επιχείρηση που έγινε στην πλατεία Εξαρχείων για την απομάκρυνση του λεγόμενου ΚΕΠ του Ρουβίκονος εκεί και των αναρχικών, ήταν από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Θάνος Σωτήρης για περισσότερα. Έφυγε τώρα, που θα ρωτάμε και που θα μαθαίνουμε τα νέα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι, ναι, τα νέα του χώρου. Και που θα κάνουμε ναι. και αίτηση για νέα μέλη, ίσως.
Καλό μεσημέρι, παιδιά. Πράγματι, συνεργεία του Δήμου Αθηναίων. Πήγαν σήμερα με γερανό να στυκώσουν το κοντέινερ, γιατί ένα κοντέινερ ήταν. Φυσικά υπήρξαν και δημιουργίες των ΜΑΤ για να γίνει αυτή η επιχείρηση. Είναι στα πλαίσια της αναβάθμισης περιοχής που είχε εξαγγείλει ούτως ή άλλως ο σημερινός Δήμαρχος Αθηναίων. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, κάποια αντίδραση, όλα έγιναν ήσυχα και ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΚΕΠ, το λεγόμενο των αναρχικών, στην πραγματικότητα ήταν μια βιβλιοθήκη. Πουλούσαν βιβλία και ήταν μια ενέργεια ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του να συγκεντρώνουν χρήματα για όποιες ανάγκες έχουν, κυρίως για δικαστικά προβλήματα. Ναι, αυτή εντάξει, κοίτα, Θάνο, καλά κάνεις και το λες. Συγγνώμη, αλλά εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Κοίτα, βιβλιοθήκη. Πολλές φορές υπάρχει μια, ας πούμε, να το πω έτσι, δημοσιογραφική απλούστευση ίσως και υπερβολή. Υπήρχε δηλαδή πώληση, αγορά, ταμείο, ναι, έσοδα. Και ο κάθε λέγγυος θα μπορούσε επίσης να πάει να αφήσει τον οβολό του για να ενισχυθεί το ταμείο του Ρουβίκου, κυρίως για δικαστικά έξοδα. Εδώ να το πούμε κάπως, νομίζω πιο κοντά στην αλήθεια, είναι να πει κάποιος ότι εκεί πήγαν και βάλαν αυθαιρέτως βεβαίως κάτι, το οποίο έδινε περισσότερο ένα πολιτικό μήνυμα, είχε ένα πολιτικό συμβολισμό. Σαφέστατα ήταν κίνηση που έλεγε η πλατεία είναι η δικιά μας και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, πάντως εγώ... Τι ακριβώς ήταν το ΚΕΠ. Εγώ από την πλευρά μου, Θάνο, θέλω να πω ότι θα χαρώ πραγματικά να δω την πλατεία εξ αρχή, την οποία την έχουμε ζήσει, ιδίως τα νεανικά μας χρόνια και οι φοιτητές και οι σπουδαστές κτλ. Θα ήθελα πάρα πολύ να την ξαναδώ όπως ήταν και κυρίως να τη δω χωρίς εγκληματικότητα και ναρκωτικά. Κυρίως. Κυρίως, βέβαια. Για να μην ξεχνιόμαστε, βέβαια, η πλατεία και αρκετές φορές και στο παρελθόν αλλά και τα τελευταία χρόνια έγινε το κύριο στέκι όλων των εξαρτημένων. Και πέραν του σκοπού ήταν και μια αντιαισθητική παρέμβαση στον χώρο της πλατείας, αυτό το κοντέινερ. Απολύτως, θα συμφωνήσω. Τα πράγματα με το όνομά του. Θάνο, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι όπως έγινε και με το κτίριο, σας μιλάγαμε χτες για το κτίριο του Τσίλερ που ήταν προορισμένο για Αρσάκιο κλπ. Το να κάνεις κάτι θέλει για να έχει αποτέλεσμα και συνέχεια. Κάνεις αυτό αύριο το πρωί να μην έχεις μια επανακατάληψη. Θα ήθελα να δω και το κτίριο το συγκεκριμένο για το οποίο συζητάγαμε Διονύση και Ελένη. Τι θα γίνει. Ναι, επειδή είδα ότι χτίσανε τις πόρτες προφανώς για να αποφύγουν την ανακατάληψη, να είναι μια προσωρινή ιστορία αυτή. Αυτό το κτίριο πρέπει να παραδοθεί στον ευρύτερο πληθυσμό της Αθήνας και να γίνει, φαντάζομαι, ένα πολιτικό. Ναι, και αυτό που αναφέρεις ότι χτίσανε τα παράθυρα έγινε και αντικείμενο σχολιασμού στα social media, φυσικά με χιούμορ, γιατί από ξέρεις αυτό έχουμε, πλεόνασμα. Δεν θέλω να επηρεάζει. Και έλεγαν ότι αυξήθηκε και η οικοδομική δραστηριότητα. Ένα κολλήσαμε. Ένα δείγμα. Αυτό έχει μείνει. Έχει ενδιαφέρον γιατί επίσης εγκαταλείφθηκε αυτό το κτίριο. Δεν έχει πολλά κτίρια στην Αθήνα τέτοιου κάλους κιόλας. Δεν μπορούσε να αντέξει, νομίζω, τη σχολική δραστηριότητα λόγω παλαιότητος. Ναι, προφανώς είναι και πολλά άλλα. Έχουμε κάτι όλο υπέροχα διατηρητικά. Όλο το κέντρο είναι υπέροχα κτίρια τα οποία είναι παρατημένα. Φοβάμαι ότι έχει να κάνει με την έλλειψη χρημάτων βεβαίως και γι' αυτό έχει αφαιθεί και αυτό στην τύχη του. Για παράδειγμα, πάρα πολύ. Παράγοντας, ναι. Τώρα είναι και η Ελένη και θα φανώ ίσως λίγο άγαρμπος. Αλλά θυμάμαι, είχα κάνει ένα ρεπορτάζ. Το 98 είναι γνωστό. Είχα κάνει ένα ρεπορτάζ που αφορούσε τους οίκους ανοχής μετά από πρόσκληση των κατοίκων της Φυλής. Μου έδωσαν οι άνθρωποι ραντεβού σε φροντιστήριο Αγγλικών, μαζεύτηκαν παιδιά, γονείς και άρχισαν να μου λένε. Με πήραν και από το χεράκι μου, πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι. Ναι. Καλά, υπήρχε υπερπληθώρα οίκων ανοχής, παραβιάζοντας κάθε έννοια νόμου για αποστάσεις από σχολεία, εκκλησίες κλπ. Μιλώντας με τους ιδιοκτήτες, γιατί ήθελα να προχωρήσω το ρεπορτάζ σε βάθος, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι δεν βρίσκαν κανέναν άλλο να νοικιάσει τα σπίτια τους, ναι, πέραν αυτών που ενδιαφερόντουσαν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Διότι ήταν διατηρητέα και για να βάλεις ένα καρφί στον τοίχο, έπρεπε κάτι να κάνεις. Να πας στο Υπουργείο Πολιτισμού, να ψάξεις από εδώ, να ψάξεις από εκεί. Πάντως υπάρχει μια σκέψη από την περιφέρεια και γενικότερα και ίσως και από το Δήμο Αθηναίων να φτιάξουν αυτά τα ανοιχτά μολ με κάποια θεματική όπως είναι Chinatown ή κάποιον εμπορικό δρόμο ή συνοικία. Μακάρι να γίνει. Το συζητούσαμε και για τον Πειραιά την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο. Και για τον Πειραιά, ναι. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό και μπορεί να δώσει και χρώμα και να αλλάξει και το ύφος της γειτονιάς. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο ΚΕΠ, εκτός εισαγωγικών, ό,τι προτιμάτε, έγινε σχόλιο από τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον Νίκο Αρμένη να ακούσουμε πώς το σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλό σας μεσημέρι. Μία ανάρτηση έκανε στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα,
αναφέρει ότι η συμβολική αλλά και η ουσιαστική ενέργεια της απομάκρυνσης του αυθαίρετου κοντέινερ από την πλατεία Εξαρχείων είναι ένα ακόμα βήμα για την επιστροφή της γειτονιάς στους κατοίκους της. Καμία αυθαιρεσία πλέον δεν θα γίνεται ανεκτή στο όνομα τάχα της ελευθερίας. Γιατί η ελευθερία, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, σημαίνει οι πολίτες να κυκλοφορούν απρόσκοπτα στην πόλη τους και να χαίρονται τους δρόμους, τις πλατείες, κάθε δημόσιο χώρο. Αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα θα το υπερασπιστούμε με τη στήριξη όλων των Ελλήνων, καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία, σχετική φωτογραφία, που υπάλληλοι του Δήμου απομακρύνουν το κοντέινερ. Νίκο, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και νομίζω, επειδή είπες για social media, Ελένη, έγινε και πάρα πολύ θόρυβος σε σχέση με την μη αναγραφή στα απολυτήρια, τα αποδεικτικά σπουδών, στο σχολείο κτλ. Του θρησκεύματος. Ναι. Σήμερα μίλησε και το Συμβούλιο της Επικράτειας. Πάμε στην Ιωκάστια Λιφεροπούλου να μας πει περισσότερα για το τι είπε. Καλώς δεν αναγράφεται τελικά. Να σας πω καταρχήν ότι η αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας Χαστούκη στον πρώην Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου είναι δύο, δεν είναι μία. Η πρώτη λοιπόν αφορά αυτό που αναφέρατε, την αναγραφή του θρησκεύματος στα αποδεικτικά και τα πιστοποιητικά σπουδών του γυμνασίου και του λυκείου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συγκεκριμένα πως η υποχρεωτική ή προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος αντίκειται τόσο στην εθνική όσο και στην κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά συνέπεια ακύρωσε τις αποφάσεις του πρώην Υπουργού. Βέβαια να σας πω ότι με το θέμα είχε ασχοληθεί πολύ πρόσφατα και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μετά την παρέμβαση της οποίας η Υπουργός Παιδείας προσφάτως ανακοίνωσε ότι θα απαλληφθεί η αναγραφή του θρησκεύματος από τους απολυτήριους τίτλους. Το καινούργιο στοιχείο όμως είναι για το Συμβούλιο της Επικρατείας, η καινούργια απόφαση έχει να κάνει, πρέπει να σας πω, με τα προγράμματα για τα θρησκευτικά του Κώστα Γαβρόγλου στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αυτή είχε προκαλέσει και σε άλλο αντιδράσεων, αν θυμόμαστε καλά. Το σκεπτικό της απόφασης είναι πως η σκοπή και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων προγραμμάτων δεν εξυπηρετούν στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των ορθόδοξων μαθητών. Ναι. Διευκρινίζουν πάντως. Εδώ η Ιωκάστια, αν μου επιτρέπεις. Έχει ενδιαφέρον το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί μπορεί και οι τηλεθεατές μας τώρα να πούνε είναι λίγο αντιφατικά πράγματα. Στη μία περίπτωση λέμε να μην αναγράφεται το θρησκεύμα στο απολυτήριο, στην άλλη λέμε ότι τα θρησκευτικά πρέπει να καλλιεργούν τη θρησκευτική συνείδηση, την ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση. Είναι μια συντηρητική προσέγγιση. Μπορείς να το χαρακτηρίσεις και έτσι. Πάντως λέει το σκεπτικό, επειδή και εμένα μου έκανε εντύπωση, μάλιστα προσπάθησα να το κουβεντιάσουμε έτσι λίγο για με την Ιωκάστη. Έχει μια λογική. Λέει ότι τα θρησκευτικά δεν είναι ένα μάθημα θρησκειολογίας επί της ουσίας. Δεν είναι ένα μάθημα που απευθύνεται σε όλους. Τα θρησκευτικά απευθύνονται στους χριστιανούς Ορθόδοξους. Ναι. Και διευκρινίζει πάντως, πρέπει να σας πω, διευκρινίζουν οι ανώτατοι δικαστές ότι όσα παιδιά, όσοι μαθητές ανήκουν σε άλλο θρήσκευμα, μπορούν να πάρουν απαλλαγή, επικαλούμενοι ακριβώς λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Πάντως, κατά την κρίση του δικαστηρίου, όταν ο αριθμός των μαθητών σε μία τάξη είναι ιδιαίτερα μεγάλος, που δεν επιθυμούν να διδαχτούν το συγκεκριμένο μάθημα, τότε αναφέρει ότι η πολιτεία υποχρεούται να προβλέψει τη διδασκαλία άλλου μαθήματος, ώστε να μην πολύ υπάρχει σωστό. Αυτή η κενή ώρα. Ξέρεις γιατί, Ιωκάστη? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία, ας πούμε, δεν θα πω για το Χαλάνδρι που ήμουν εγώ, ήταν αρκετά παιδιά αλλόθρησκα. Και προφανώς και άλλο δάπης καταγωγής. Φυσικά. Αλλά ας πούμε στη Δυτική Αττική, θυμάμαι τους συλλόγους των καθηγητών που ερχόντουσαν και μας λέγανε ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να παρακολουθούν τα παιδιά το μάθημα, γιατί λόγω έλλειψης μητρικής ελληνικής γλώσσας δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν όλοι τον ίδιο ρυθμό. Σκέψου τώρα να έχεις μια τάξη που έχει 40 παιδιά, 25 θα πω να μην πω πολλά, και τα 12 δεν παρακολουθούν τα θρησκευτικά. Εκείνη την ώρα κάτι άλλο πρέπει να κάνεις, φαντάζομαι. Προφανώς. Πρέπει κάπως να λυθεί. Η αλήθεια είναι ότι σηκώνει πολλή συζήτηση και πολλή κριτική, αν θέλετε, αυτή η στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι φρέσκια, είναι μία ακόμη απόφαση. Είναι τουλάχιστον μία τριακονταετία η ιστορία των θρησκευτικών που επανέρχεται κάθε τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και προκαλεί αντιδράσεις και από συνταγματολόγους. Διότι στην πραγματικότητα απαγορεύει στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση, να βγάλει το μάθημα απ' έξω, επιβάλλει δηλαδή να έχουμε θρησκευτικά. Σου λέει το Σύνταγμα το προβλέπει. Ναι, και ταυτόχρονα σου λέει ότι πρέπει να το έχεις με στόχο την κατήχηση στην πραγματικότητα. Ναι, και όχι έχεις δίκιο. Θρησκειολογία, ιστορία των θρησκειών. Γιατί ως ιστορία των θρησκειών θα μπορούσε αυτό το μάθημα να το κάνει
κάθε παιδί, κάθε μαθητής ανεξάρτητα από το θρησκευμά του. Θα σου πω και κάτι πηγαίνοντας στις διαφημίσεις, ότι έχει ενδιαφέρον ότι και σήμερα που μάθαμε για την απόφαση, μάθαμε ότι ήταν μια πλειοψηφική απόφαση. Ναι. Μένα, αλλά προφανώς υπάρχει και μια ισχυρή μειοψηφία. Και γι' αυτά θα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στο τραπέζι του ΑΝ, το οποίο θα φιλοξενήσει και δύο εξαιρετικούς καλεσμένους. Είναι μαζί μας η κυρία από τη Λάρισα, Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής ΚΙΝΑΛ. Ξέρετε, εγώ κύριε Κερίδη, ως vintage βάζω πάντα τις κυρίες μου. Έτσι είπαμε, ότι είμαστε vintage. Και από τις πλέον δυναμικές νέες φωνές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σας το πιστοποιώ. Ώστε ένα gentleman ο οποίος αποδίδει χωρίς πολιτικά ταμπού εκεί που πρέπει τα δέοντα. Και το σχόλιο αποκτά μεγαλύτερη αξία από αυτό που προέρχεται. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο θέμα το οποίο συζητούσαμε πριν σας καλωσορίσουμε έχει βάλει λίγο φωτιά στο τραπέζι και πριν έρθετε εσείς μεταξύ μας το κουβεντιάζαμε, γιατί από τη μια βλέπουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας να λέει ότι σωστά δεν αναγράφεται στα απολυτήρια των παιδιών μας το θρήσκευμα. Από την άλλη, μας λέει ότι καλώς τα θρησκευτικά γίνονται σε ένα μάθημα, πώς το είπες Διονύση, κατήχησες. Δηλαδή, καλλιεργώ τη θρησκευτική, ορθόδοξη, χριστιανική συνείδηση. Αυτά τα δύο πράγματα τώρα πώς περπατάνε μαζί το 2019 και πάμε τώρα με εσάς κύριε Γερίδη. Ναι, γιατί εκτός από ανοιχτών συνόρων, έτσι, ναι, εκτός από την αστική το Βιέννη είναι και ανοιχτών συνόρων, είναι γνωστό αυτό. Και οριζόντα, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αυτό που αποφασίζει, δεν είναι οι συνταγματολόγοι. Ναι. Με την έννοια ότι καλά οι συνταγματολόγοι και όλοι οι συνταγματολογούντες, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πληθώρα. Εγώ σέβομαι τους συνταγματολόγους και έχουμε και πάρα πολύ καλούς, μερικοί εκ των οποίων είναι και πολλοί φίλοι, υπήρξαν καθηγητές μου στο Πανεπιστήμιο βεβαίως. Αλλά είναι το ΣΤΕ, πρώτον. Δεύτερον, στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, έχει κατ' επανάληψη συζητηθεί αυτό το θέμα και υπήρξαν αποφάσεις υπέρ της διδασκαλίας των θρησκευτικών. Αυτά τα λέω προς τους φιλελεύθερους φίλους μου, ναι, για να ξέρουμε να μην το πάμε στο άλλο άκρο. Αλλά με τη λογική της κατήχησης. Το τρίτο είναι ότι το ΣΤΕ σε μεγάλο βαθμό δεσμεύεται από το Σύνταγμα. Σου λέει ότι αν θέλεις, άλλαξε το Σύνταγμα. Ναι. Αλλά εγώ με αυτό το Σύνταγμα κρίνω συνταγματικότητα και όχι με αυτό που θα ήθελα ή με την προσαρμογή του το 2019. Και ορθώς πετάει την μπάλα στους πολιτικούς. Το τέταρτο που θα σας έλεγα είναι ότι κάποτε πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας του τι διδάσκονται τα παιδιά μας. Δηλαδή, πέρα από αυτή τη διελκυστίνδα περί γλώσσας, ιστορίας και θρησκευτικών, που έχει μονοπολίσει το δημόσιο διάλογο τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν οι άλλες χώρες μιλάνε για το STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, πώς δηλαδή θα προσαρμοστούν τα παιδιά μας στη νέα εποχή, Artificial Intelligence και όλα τα σχετικά, εμείς έχουμε μια έτσι συζήτηση ρετρό που έρχεται και επανέρχεται. Και πέμπτον θα σας έλεγα, περισσεύει ο φαρισαϊσμός στην ελληνική κοινωνία, επιτρέψτε μου να το πω. Διότι την ίδια ώρα που επιθυμούμε και δικαίως την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, της θρησκευτικής συνείδησης, της ελληνικότητας των παιδιών μας, της επόμενης γενιάς. Να κάνει εν ολίγες στο σχολείο καλούς Έλληνες. Έλληνες πολίτες, έτσι, ναι, που δεν είναι και πολλοί, έτσι, λίγοι έχουμε μείνει, ναι, δεν ξεχνάμε αυτό. Διότι εκεί που είχαμε 150 και 160 χιλιάδες παιδιά σε κάθε τάξη δημοτικού, σήμερα έχουμε, δεν έχουμε 70. Έτσι, και αυτή την μαγιά πρέπει να την προστατεύσουμε, να τη δυναμώσουμε. Να μου επιτρέψετε να πω και τα 70 δεν ξέρω αν είναι Ελληνόπουλα. Και εκ των είναι οποίων παιδιά τα οποία μεγαλώνουν στην Ελλάδα και μακάρι να αισθανθούν Ελληνόπουλα μέχρι τέλους. Και το καταφέρνουμε αυτό. Ευτυχώς η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό σχολείο από ιδρύσεως ελληνικού κράτους έχει καταφέρει να εμφυσεί ένα πράγμα που το κάνει καλά, θέλω να πω. Ιστορικά το λέω, ως πολιτικός επιστήμονας είναι αυτό. Και έχετε δίκιο. Εκεί που είχαμε 150.000 γεννήσεις το 81, σήμερα έχουμε 90, εκ των οποίων οι 30.000 είναι μη Ελλήνων και μόνο οι 60.000 είναι. Αυτό ξαναλέω και αν μην παρεξηγήσω, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά δεν θα γίνουν Ελληνόπουλα μεγαλώνοντας. Υπάρχει το πιο γνωστό παράδειγμα. Γιάννης Θανάσης, Κώστας Αλέξης, αντε το κούμπο. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Αλλά για να ολοκληρώσω τώρα και να αφήσω και χρόνο για την καλή συνάδελφο, το πέμπτο θέμα είναι η υποκρισία που σας έλεγα, ότι την ίδια ώρα που δείχνουμε αυτή την ευαισθησία και δικαίως, επιτρέπουμε, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, εδώ και κάποια χρόνια, σε παιδιά Ελλήνων πολιτών, στη στοιχειώδη εκπαίδευση, την ώρα που απαγορεύουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία στην ανώτατη εκπαίδευση, που δεν είναι υποχρεωτική. Στην υποχρεωτική, λοιπόν, στη στοιχειώδη εκπαίδευση στα δημοτικά, να πηγαίνουν σε αμιγώς ξενόγλωσσα σχολεία,
ιδιωτικά ξενόγλωσσα σχολεία. Οι γονείς καλά κάνουν, δικαίωμά τους να επιλέγουν, αλλά ως πολιτεία θα πρέπει να το ανοίξουμε και αυτό το θέμα, διότι θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα όταν τα παιδιά μας, παιδιά Ελλήνων, γιορτάζουν τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ ή την 14η Ιουλίου, τα γαλλόφωνα, Κατόρ Ζουγέ, αντί για την 25η Μαρτίου. Και την 4η Ιουλίου της Ανεξαρτησίας. Το 4η Ιουλίου και το Halloween. Έτσι, για να τα λέμε για την... Αυτό το Halloween πια και το Thanksgiving. Τώρα είναι καινούργιο. Η γιορτή ήταν ευχαριστώ. Πρέπει να πω, αγαπητέ Δημήτρη Κερίδη, ότι τα έμαθα και εγώ τώρα, γιατί μεγαλώσαν τα δικά μου και... Ναι, στον κοσμοπολιτισμό, ναι στους ανοιχτές ορίζοντες. Όχι σκολοκύθος. Αλλά, όπως κάνουν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, γιατί εδώ θα πάμε στο άλλο άκρο, τα παιδιά Ελλήνων πολιτών, όχι ξένων γονιών, θα πρέπει να παίρνουν από τη βασική παιδεία στα 9 χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι το γυμνάσιο τα βασικά του Έλληνα πολίτη. Κυρία Λιακουλή, ο κύριος Κερίδης μίλησε για υποκρισία. Όποιος δει τη σημερινή απόφαση του ΣΤΕ, που λέει αυτό με απλά λόγια, όχι στην αναγραφή του θρησκεύματος στο πολιτήριο, από την άλλη θρησκευτικά κατήχηση ναι. Πρέπει να μιλήσει για υποκρισία ή είναι αυτό η Ελλάδα που έλεγε ο Σιμίτης, αυτή είναι η Ελλάδα. Νομική αμφιθυμία. Θα το χαρακτήριζα αυτό. Και η αμφιθυμία εμπολής δικαιολογείται, εν προκειμένου. Είναι αμφιθυμία η οποία κινείται μεταξύ της λογικής και του συναισθήματος. Ξέρετε, το Συμβούλιο της Επικρατείας, και πολλές φορές το έχω δει στη δουλειά μου, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, δεν είναι ένα απρόσωπο όργανο το οποίο κινείται με τη μορφή ενός συμβουλίου μιας ανωνύμου εταιρείας. Που από κάτω υπάρχουν άλλοι και εμείς αποφασίζουμε και αυτοί εκτελούν. Είναι άνθρωποι, ναι. Έχουν βιώματα, έχουν συναισθήματα και αυτά πολλές φορές περιγράφονται στις αποφάσεις και εκφράζονται. Σας επιβεβαιώνει και η σημερινή απόφαση, η οποία η απόφαση, λοιπόν, νομίζω είναι δύο αποφάσεις και μπορεί να είναι και από διαφορετικές συνθέσεις, δηλαδή να μην είναι η ίδια ομάδα δικαστών. Εγώ που είπε το ένα και είπε και το άλλο. Να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω και ένα προσωπικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά και τα ζητήματα που άνοιξε ο κύριος συνάδελφος. Τώρα κοιτάξτε, τα γενέθλια της Βασίλισσας, όσοι τα γιορτάζουν, είναι πρόβλημα να τα γιορτάζουν μαζί και αυτοί που γιορτάζουν την 21η Απρίλη. Έτσι, και εκεί έχουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα και εκεί έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία αναφύονται πολλές φορές. Δεν θέλω να επεκταθώ, υπήρξε κάποια αρθρογραφία σχετικά με τα σχολεία, τα ξενόγλωσσα, εν πάση περιπτώσει, που έθιξε ο κύριος συνάδελφος. Τα οποία είναι πολύ καλά σχολεία, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν θέλω να τα αφήξω, να μην παρεξηγηθώ. Εγώ λέω ως πολιτεία τι κάνουμε. Αλλά αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο συστήθηκε αυτό το σύστημα γενικώς και πώς διατηρήθηκε, πώς συντηρήθηκε, από πού, από ποιους και πώς στη συνέχεια, εν πάση περιπτώσει, διατηρήθηκε, νομίζω ότι εκεί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που πρέπει να ανοιχτεί και δεν είναι του παρόντος. Να πω τώρα για τις αποφάσεις που υπήρχαν και για το σύστημα το εκπαιδευτικό. Κοιτάξτε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι κάτι που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία. Σε αυτό το τραπέζι νομίζω ότι έχετε ξεδιπλώσει άπειρες συζητήσεις σχετικά με το αν είναι σωστό, αν είναι λάθος και το καθεξής. Στα παιδιά μου, όταν πήγανε στο δημόσιο σχολείο, έδωσαν μια υπεύθυνη δήλωση, την παλιά δήλωση λοιπόν που λέγαμε του 105 για να καταλάβει ο κόσμος, και έλεγε αυτή η δήλωση, θέλετε να συμμετέχετε στο μάθημα των θρησκευτικών ή όχι. Αυτό λοιπόν εγώ το αντιμετώπισα σαν μια ελευθερία που δίνει το σχολείο στα παιδιά προκειμένου να παρακολουθήσουν το μάθημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιατί αυτό είναι τα θρησκευτικά, δεν είναι θρησκεολογία, δεν είναι εγώ ιστορία. Εγώ θυμάμαι ότι στα θρησκευτικά ήταν όλες οι θρησκευτικές. Ναι, ορθόδοξη. Ακούστε να σας πω λίγο, μία διαφορά. Είναι, προσέγγιση είναι που με δεν δηλαδή. Είναι στο πλαίσιο των γενικών γνώσεων, ωστόσο να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για όλες τις αλλάξει λίγο έχετε πράγματα. Δίκιο. Λοιπόν, στην πορεία, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, με συμπληρώνετε καθοριστικά. Στην πορεία, λοιπόν, αυτό που ήταν παλιότερα, πριν από 8-10 χρόνια θρησκευτικά, στην πορεία έγινε η ιστορία των θρησκειών. Έχετε δίκιο με την επισήμανσή σας, πραγματικά, και ο διάλογος ο οποίος ακολουθούνταν μέσα στις αίθουσες και οι απορίες των παιδιών που υπήρχαν και παιδιά τα οποία ήταν σε άλλα θρησκεύματα ή είχαν άλλα βιώματα και ούτω καθεξής. Εγώ νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Δηλαδή, πρέπει με απλά λόγια, χωρίς περιστροφές, να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει αυτός που θέλει και αυτός που δεν επιθυμεί, δεν θα συμμετέχει, είναι το ένα. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά το σχολείο και την ελευθερία την οποία δίνει στα παιδιά, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε όλες οι πλευρές και όλες οι πολιτικές παρατάξεις και όλα τα κόμματα και όλος ο κόσμος και ο ακαδημαϊκός κόσμος και οι διανοούμενοι κλπ.
είναι ότι η εκπαίδευση πρέπει να περάσει πλέον στο επίπεδο του βιωματικού. Έχει αποτύχει παταγωδώς. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε και το κανάλι σας και άλλοι συνάδελφοί σας. Ασχοληθήκατε πάρα πολύ με το ποιοι τελικά λειτουργικά αναλφάβητοι είναι αυτοί οι οποίοι παράγονται από το ελληνικό σχολείο. Βρήκα τρομερά ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν. Να έχει τελειώσει ένα σχολείο και να μην ξέρει να λύσει μια εξίσωση. Και να σας πω κάτι, κύριε Χουδαλάκη. Είναι παιδιά με όλα τα προσόντα, είχαν όλες τις δεξιότητες. Δεν ήταν παιδιά τα οποία αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα στις δεξιότητες ή κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα. Ήταν δηλαδή τα δικά μας παιδιά. Ήταν τα παιδιά που υπογραμμίζουν τις αδεξιότητες του συστήματος. Εμείς αυτό που πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις και θα πρέπει νομίζω το κυρίαρχο να βλέπουμε το δάσος και να μην σταματάμε στο δέντρο, είναι ότι η εκπαίδευση, και αυτό ελπίζω να το ακούει η κυρία Κεραμέως, θα πρέπει να περάσει κατευθείαν σε βιωματικό επίπεδο. Ό,τι το παιδί ζει, σίγουρα το μαθαίνει. Να σας ρωτήσουμε κάτι, μια που εγώ παρατηρώ ένα πολύ ψηλό επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Να πάμε και σε κάτι που δεν το πολύ συζητάμε, ας πούμε, πως είναι συνταγματική αναθεώρηση. Το βάλε μέσα. Ξεκινάει. Βεβαίως, η διάταξη. Η οποία είναι μπροστά μας. Ας πούμε σε ξεκίνησε πρεμιέρα σήμερα. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης είναι και επισήμως πρόεδρος. Σε ένα τέτοιο θέμα λοιπόν, το οποίο βλέπει προς τα μπρος. Και όπως είπε και η κυρία Λιακούλη, εδώ έχουμε το εξής. Έρχονται οι άνθρωποι να εφαρμόσουν ένα νόμο. Καλός κακός ο νόμος λέει τα θρησκευτικά πρέπει να καλλιεργούν τη θρησκευτική συνείδηση. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε το σύνταγμα. Σε ποια κατεύθυνση πάμε να τα αλλάξουμε? Και πάμε όλοι μαζί ή θα φτιάξουμε ένα σύνταγμα το οποίο θα μας ξεχωρίζει σε δεξιούς, αριστερούς, τυφλούς, μονοκαλούς? Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον που λέτε όμως. Αυτό πάντως δεν μπορεί, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορεί να αλλάξει την παρούσα αναθεώρηση. Δεν την πειράξαμε αυτή τη διάταξη. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, το Σύνταγμα εκφράζει τον καιρό του, γι' αυτό είναι και ανοιχτό σε αναθεώρηση. Βεβαίως με μια δύσκολη διαδικασία. Πολύ και σωστά. Είναι ένα αυστηρό Σύνταγμα προκειμένου να μην μπορεί η εκάστοτε πλειοψηφία, η τυχαία εκάστοτε πλειοψηφία να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο συνταγματικός νομοθέτης, ο συντακτικός νομοθέτης, όπως λέμε, έχει προβλέψει σχετικά και το Ελληνικό Σύνταγμα είναι από τα πιο δύσκολα προς αναθεώρηση. Να το κάνω λίγο πιο πεζό. Για παράδειγμα, ένα πράγμα που είναι έτοιμο να αλλάξει είναι ο γλυκός νόμος. Εδώ. Εκπροσωπείται δύο κόμματα, το ένα κυβερνά, το άλλο κυβέρνησε πολλά χρόνια. Πώς πλησιάζουμε και μετά και τις εμπειρίες της τελευταίας δεκαετίας των κυβερνήσεων, συνεργασιών κτλ. Πώς πλησιάζουμε τον εκλογικό νόμο? Τώρα θέλετε να σας πω συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Εάν παραμείνουμε εντός της συνταγματικής διάταξης, θα χρειαστούμε 200 ψήφους για να έχουμε άμεση αλλαγή του εκλογικού νόμου από τις επόμενες εκλογές, να αποφύγουμε την απλή αναλογική. Στους 200 ψήφους, οι ψήφοι του Κινάλ, μιλάω τελείως μπακαλίστικα, αλλά πολύ συγκεκριμένα, δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να φτάσει στους 200. Καταλάβατε τι εννοώ. Σε επίπεδο νόμου είναι αυτό που λέτε. Αριθμητική απλή. Μπορείτε να αλλάξετε όμως τη διάταξη που λέει 200. Ο μόνος 180. Τρόπος, τώρα έρχομαι σε αυτό για να το καταλάβει ο τηλεθεατής. Ο μόνος τρόπος για να έχει σημασία και ουσία η συμμετοχή του Κινάλ σε αυτή τη συζήτηση είναι να πάμε στους 180, γιατί έχουμε ακριβώς 180, 22. 158 αυτοί, και 22. Και 158, εμείς 180. Έτσι, 180. Να αλλάξουμε τη σχετική συνταγματική πρόβλεψη που είναι ανοιχτή σε συνταγματική αναθεώρηση. Να πάμε δηλαδή. Πλαγίως. Πλην σαφώς να αλλάξουμε αυτή την πρόβλεψη, η οποία ήταν σωστή πρόβλεψη. Να μην μπορεί η εκάστοτε πλειοψηφία να αλλάζει τον εκλογικό νόμο κατά το δοκούν. Θυμάστε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Πάντως με την τρίπλα που μας περιγράψατε, αυτό που θεωρείται σωστό, δηλαδή να μην αλλάζει εύκολα τέλος πάντων ή με μία μικρή πλειοψηφία κάποιος, το κάνει. Δηλαδή μπορεί με έναν τρόπο στις επόμενες εκλογές να μην έχουμε απλή αναλογική. Επί της ουσίας, χωρίς να υπάρχουν και 200. Εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι θα ξεκινήσουμε πρώτα με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι μια μείζωνα μεταρρύθμιση αυτή υπέρ των Ελλήνων, ειδικά των Ελλήνων που έφυγαν πρόσφατα από την Ελλάδα, να έχουν αυτή τη διευκόλυνση. Επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί έχουν ήδη δικαίωμα ψήφου, δεν τους δίνουμε εμείς. Όλοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και μπορούν να ψηφίσουν αν έρθουν στην Ελλάδα, πάρουν το αεροπλάνο. Εμείς απλώς θέλουμε να τους διευκολύνουμε, όπως κάνουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους. Αυτό είναι το πρώτο και χρειαζόμαστε 200 ψήφους και θέλω, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ξανασκεφτεί και θα έρθει μετά στην πορεία και φεύγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ από τη σημερινή του ητοπάθεια, γιατί η απλή αναλογική δείχνει μια ητοπάθεια. Μπορεί να δείχνει και μια ιδεολογική τοποθέτηση. Όχι ιδεολογική. Κοιτάξτε, υπάρχει υποκρισία τώρα. Το κάνετε εύκολο για μένα. Διότι η κυβέρνηση. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, αλλά θέλω να θυμίσω ότι η αριστερά στο σύνολό της είχε ως πάγιο αίτημα και το Πασόκ παλιότερα την απλή και άδολη αναλογική. Το δεχτώ αυτό, αλλά θα είχε νόημα αυτό που λέτε, θα επιβεβαιώνονταν, εάν Ιανουάριο
ανέλαβαν την εξουσία 25 Ιανουαρίου. 1η Φεβρουαρίου φέρνανε όπως είχαν κάθε. Είναι πολιτικό επιχείρημα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το χαρακτηρίζω λοιπόν, και σοβαρό. Δεν μπορεί να κυβερνάς 4,5 χρόνια με τον πόνους των 50 εδρών και μετά βλέποντας ότι χάνεις να φέρνεις την απλή αναλογική. Εκεί δεν υπάρχει ιδεολογικό. Εκεί υπάρχει τακτισκίστικο. Κατά τη γνώμη μου. Επιτρέψτε μου να ρωτήσουμε και την κυρία Γιακούλη. Για την πρώτη φάση μετά τις δεύτερες εκλογές του 2015. Δεν την έφερε στο τέλος αυτό. Αν είσαι συνεπής και το θέλεις, το τρέχαμε με άλλα από δεν αφήνεις δεύτερες εκλογές να γίνουν με τον πόνους να ξανακυβερνήσεις 4 χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, αφού τόσο εναντίον του πόνους και της ενισχυμένης, σας κάνανε εκλογές με απλή. Επιτρέψτε μας να ακούσουμε και την κυρία Λιακούλη για το συγκεκριμένο θέμα. Κυρία Λιακούλη, είπε ο Γιώργος παλιότερα ότι ήσασταν υπέρ ως χώρος. Εγώ πιστεύω πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει από την Ιτοπάθεια κάποια στιγμή. Και θα καταλάβει ότι είναι και προς το δικό του το συμφέρον, προκειμένου να διεκδικήσει εξουσία, διότι με την απλή αναλογική δεν διεκδικείς εξουσία, διεκδικείς μια διαρκή συνένεση, να πούμε, ενδεχομένως να έρθει και αυτός στην πορεία. Ο Γιώργος είπε παλιότερα. Τώρα είναι κάλεσμα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ανοιχτό. Θα βάζα τίτλο από κάτω, θα έλεγα κυρίως καλή ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στην Ιτοπάθεια. Κουμουνδούρου. Κοιτάξτε, οι ψυχοτές πάντως, να ξέρετε ότι είναι ένα επάγγελμα πολύ της μόδας. Τώρα έχουμε φύγει. Είναι πολύ άνεργοι ψυχολόγοι κοινωνικοί. Είναι life ψυχοτής. Life coach. Κύριε Κερίδη, προσέξτε. Έτσι νομίζω σας καλοβλέπουν. Να πω κάτι. Κοιτάξτε, τα κόμματα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε. Και όλοι μας θα πρέπει να είμαστε και πολύ ακριβείς όταν συζητάμε για τέτοιου είδους ευαίσθητα ζητήματα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ τουλάχιστον και ως νομικός θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα ύψης της σημασίας, όπως ακριβώς όταν συζητάμε για κάθε έκφανση του υπέρτατου νόμου του κράτους που είναι το Σύνταγμα. Τώρα το Σύνταγμα, τώρα έκανα ένα σχόλιο τώρα σε αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης με πολύ σεβασμό, το αν είναι εύκολο ή δύσκολο να αναθεωρηθεί, θα μπορούσε να είναι δυσκολότερο, γιατί οι ερμηνείες που του δίνονται κάθε φορά, και ξέρετε πόσο έχει απλώσει αυτό το πράγμα, δυσκολεύει τα ελληνικά πράγματα στην εκτέλεση τουλάχιστον των αποφάσεων. Άλλη συζήτηση αυτή. Να πάω στο θέμα της αναθεώρησης. Τα κόμματα προχωράνε μαζί με τον χρόνο. Ιστορικά έχουν την αναγκαιότητα, και έτσι πρέπει να γίνεται, τα κόμματα να προσαρμόζονται στα σύγχρονα δεδομένα. Όχι με τακτικισμό ή σκοπιμότητα που εξυπηρετεί τα δικά τους πράγματα. Το κάνουν και αυτό. Το κάνουν και αυτό. Κατά βάση αυτό γίνεται. Αλλά ναι, έτσι. Σε όλες τις αναθεωρήσεις. Κύριε Νασόπουλε, το 85 και δόθε. Τα είδαμε κι εμείς και τα κατακρίναμε και μας είπανε και αιρετικούς. Αν ψάξατε και στα πολιτικά μας βιογραφικά, θα το βρείτε κι αυτό. Παρότι vintage, αιρετική όμως. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα πρέπει να ομονοήσουμε ότι υπάρχουν πεδία στα οποία πρέπει να συμφωνούμε. Πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Τι να πούμε τώρα, ότι οι συνταγματικές αναθεωρήσεις θα έπρεπε να γίνονται με την ευρύτατη πλειοψηφία και με εθνική συνεννόηση για τα θέματα που πρέπει να αναθεωρηθούν αυτό με τα ζητήματα. Είναι και το πνεύμα, φυσικά. Εξάλλου. Τώρα, η ενισχυμένη και η απλή αναλογική. Ποιο ήταν το αφήγημα του παρελθόντος? Είπατε, εγώ δεν θέλω να το προσπεράσω σαν να μην το άκουσα. Το άκουσα πολύ καλά. Το κόμμα σας. Να μιλήσω λοιπόν και για το δικό μου κόμμα. Όταν ήταν μικρό, ήταν υπέρ της απλής, όταν κυβέρνησε. Όχι, δεν ήταν ούτε μικρό το μεγάλο. Αυτό εννοούσατε, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, δεν είναι. Ο κύριος Χουδαλάκης δεν το είπε όπως το λέτε εσείς. Το είπε αλλιώς. Μου το είπε πολύ ευγενικά και μου το είπε και πολύ ωραία. Εσείς το είπατε τώρα έτσι. Εγώ σας το βάζω πιο έτσι. Ότι η κεντροδεξιά πάντοτε είχε μια συγκεκριμένη άποψη για το εκλογικό σύστημα. Εγώ θα πω κάτι που θα συμφωνήσετε. Ενισχυμένης αναλογικής, η αριστερά πάντοτε ήταν ανάλογα με την εξουσία. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση και την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι ένα αφήγημα το οποίο στην πράξη και στην ιστορία δοκιμάζεται. Όπως δοκιμάστηκε η απλή αναλογική, ήμουνα προσφάτως εισηγήτρια στις αλλαγές που έφερε η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο του Κλεισθένη, ανάστατο ακόμη όπου ο νομικός κόσμος γελά. Έτσι. Στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας αυτά δεν γίνονται. Έτσι, δήθεν πρακτικά, δήθεν αυτά, δήθεν εκείνα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε συμμαχίες εκεί που δεν μπορούν να γίνουν κ.ο.κ. Λέω λοιπόν και τονίζω ότι η δοκιμασμένη απλή αναλογική σε ένα εκλογικό σύστημα όπως είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα. Κυβερνησιμότητας. Έχει πρόβλημα το πράγμα. Δεν μπορεί να προχωρήσει και να σου διασφαλίσει τι? Σταθερότητα και αποφάσεις σε μια χώρα μνημονιακή, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την πλάτη ακόμα στον τοίχο. Λέτε σε αυτή τη φάση βεβαίως της πρώτης εφαρμογής. Έτσι, της πρώτης εφαρμογής. Γιατί κάποιοι λένε θα δούμε σε 10 χρόνια. Κύριε Νασόπουλε, από το 1994 είμαι στην αυτοδιοίκηση. Αν μη τι άλλο, για την απλή αναλογική, για την αναλογική και το αναλογικότερο δεν το συζητώ. Όμως εδώ
θα πρέπει να υπάρξει η χρυσή τομή. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε διασφαλίζοντας την κυβερνησιμότητα με ένα μπόνους αναλογικότερο του υπάρχοντος, να βρούμε τη λύση έτσι ώστε η χώρα να μην κινδυνεύει με παλινοδίες και με παλαγοδρομίες πολιτικές από τη μια και από την άλλη να μπορεί να κυβερνήσει. Θεωρώ ότι η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί ήδη από το κίνημα αλλαγής και έχει στηριχθεί από πάρα πολλούς έγκριτους συνταγματολόγους που δεν ανήκουν στο χώρο του κινήματος αλλαγής, όπως γνωρίζετε κύριε Κερίδη, γιατί είστε και έγκριτος πολιτικός επιστήμονας, είναι η πρόταση την οποία το πολιτικό σύστημα καλείται σήμερα να αποδεχθεί. Ο ακαδημαϊκός κόσμος πάντως λέει, είπε ήδη ότι αυτή είναι η πιο σοφή πρόταση για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Πεδίο δόξης Λαμπρού, λοιπόν. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Θα ακούσουμε κάποιες δηλώσεις. Πάντως, να σας δώσω το ρεπορτάζ, με συγχωρείτε, ναι. Για να ενημερώνονται και οι τηλεθεατές μας. Τα σχέδια ριζικής αναθεώρησης εκλογικού νόμου, γερμανικό σύστημα κτλ. Φαίνεται ότι πάνε περίπατο. Νομίζω πως ναι. Ναι. Και yeah. ότι θα υπάρξει μία παλινδρόμηση μεταξύ της επιστροφής του νόμου Παυλόπουλου, το παλιό καθεστώς, και της πρότασης Κινάλ να συνδεθεί τον πόνους με το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Πόσο ποσοστό θα πάρει, τόσο πόνους θα πάρει. 35% πήρε 35%. Αναλογικό και δίκαιο ταυτόχρονα. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε τις διπλές εκλογές όταν έρθει ο χρόνος των εκλογών. Τώρα αυτό αφήστε το. Κύριε Κερίδη, αυτό μην το ξαναπείτε. Ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού, αυτό που ήταν το στιχάκι εκείνο το εκτός κι αν. Θέλετε, δεν ακούστηκε καθόλου καλά. Εγώ σας λέω, δεν κάνω πάλι πολιτική κρίση καλά. Με ευθύτητα και πώς να σας το πω, δεν κρύβω τα λόγια μου, ότι δεν θα προκύψει κυβέρνηση από απλή αναλογική. Οπότε δεν θα πάμε αναγκαστικά σε δεύτερες εκλογές. Καλό είναι να τις αποφύγουμε. Νομίζω ότι, ότι τρέχετε λίγο μπροστά. Ναι. Λοιπόν, η Ελένη ήταν έτοιμη να μπασάρει νομίζω κάτι. Ναι, να βάλουμε λίγο στη συζήτηση πώς εμπλέκεται η πολιτική με την ενημέρωση και να πάμε λίγο στα θέματα της ΕΡΤ. Χθες είχαμε κάποια σχόλια πρώην υπουργών σε μια συγκεκριμένη συζήτηση που έγινε. Για τα θέματα και μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τα ακούσουμε για να τα σχολιάσουμε. Το όραμά μου για τη δημόσια τηλεόραση δεν είναι να έχουμε ένα αριστερό Μπάμπη Παντημητρίου και ένα αριστερό Άρη Πορτοσάλτε. Θέλουμε μια δημόσια τηλεόραση αντικειμενική που μπορεί και εκεί δεν τα πήγαμε καλά και αυτό πρέπει να το υπόθει. Εγώ πιστεύω ότι είχαμε μια στρατηγική αποτυχία εκεί στο θέμα της ΕΡΤ. Έγιναν τα τελευταίο καιρό προσπάθειες, είναι αλήθεια, από το νέο team να αλλάξει, αλλά ήταν πολύ αργά να αλλάξει με τη νέα διοίκηση, αλλά δεν είχαν χρόνο. Και επίσης το βασικό πρόβλημα, και αυτό πρέπει να είναι ένα από τα συμπεράσματά μας, είναι ότι πρέπει να δημιουργούμε θεσμούς και όχι απλά να βάλουμε κάποιο ή να κάνουμε μια καλή πολιτική βάζοντας ένα, δύο, τρεις ανθρώπους. Πρέπει να είχαμε δημιουργήσει έναν άλλο θεσμό δημόσιας τηλεόρασης, τέτοιας που όταν θα χάναμε την εξουσία, γιατί κάποια στιγμή θα τη χάναμε την εξουσία, ο άλλος να μην μπορούσε να γκρεμίσει τόσο εύκολα όσο μπορούσε να γκρεμίσει τόσο εύκολα σήμερα αυτό. Η απόσταση θεωρίας και πράξης. Δεν ξέρω πού να πρωτοσταθώ σε αυτές τις λέξεις. Υπάρχει και ένα σοκοματικό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Νίκος Παπάς. Εγώ λέω καλύτερα να μην μιλήσω. Ναι. Να μιλήσετε εσείς καλύτερα. Απλά. Να μιλήσουμε. Εγώ θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα πραγματικά πάρα πολύ. Σημαίνει αριστερός Παπαδημητρίου και αριστερός Άρης Πορτοσάλτε και αριστερή Ελληνιστερική και δεξιά. Αυτό ήθελα να βάλω και εγώ τώρα ως ζήτημα. Ως ζήτημα στο δημόσιο διάλογο. Είναι ένα θέμα που παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συζήτησης. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την ΕΡΤ, αυτό ήταν και μία ομολογία, έτσι δήλωση. Είχε και μία ομολογία. Η τοποθέτηση αυτή του κυρίου Τσακαλώτου ήταν μια ομολογία που έλεγε ότι αποτύχαμε. Και πήγαμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικά, το φτιάξαμε τελείως. Επιτρέψτε, κυρία Λιακούλη, αν και ειλικρινά είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να μιλήσω προσωπικά κάποια στιγμή, πράγμα που δεν επιθυμώ να κάνω ακόμα. Η μεγαλύτερη αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της ΕΡΤ είναι ότι την ξανά φτιάξε ίδια. Ναι. Εντάξει. Και Γερέδη, να κλείσουμε με σας. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, το... Εγώ δεν τελείωσα βέβαια, ναι. Αλλά κάνατε παρέμβαση την οποία θα σας πω στο τέλος μετά τον κύριο Κερίδη. Για να έχω τον τελευταίο λόγο. Εγώ είμαι απόλυτος στο θέμα της ΕΡΤ, στο θέμα της δημόσιας τηλεόρασης και
Θέλω να το πω, να το ξεκαθαρίσω, ότι αλίμονο αν επαναλάβουμε την πρακτική ΣΥΡΙΖΑ. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να επιστρέψουμε σε πρακτικές του παρελθόντος. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι επιτέλους πλουραλιστική, αντικειμενική. Την πληρώνει όλος ο ελληνικός λαός, την πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Χρειαζόμαστε μια ποιοτική δημόσια τηλεόραση που να δίνει ποιοτική ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εγώ προσωπικά, και το έγραψα αυτό προχθές, με αφορμή την επικύρωση της Προεδρίας Ζούλα στην ΕΡΤ και έγινε viral στο Πρόταγκον. Είχα μια πάρα πολύ πικρή εμπειρία από την ΕΡΤ. Όχι μόνο γιατί επί 4,5 χρόνια δεν εκλήθη ποτέ σε εκπομπές της, και τη καθηγητής, και τη τα θέματα τα οποία διδάσκω στο Πάντιο είναι συνήθως στην επικαιρότητα, τα ελληνοτουρκικά, τα διεθνή. Έτσι. Γιατί δεν σας κάλεσαν στο Δεν με κάλεσαν ποτέ 4,5 χρόνια, με θεωρούσαν εχθρό τους. Δικαίωμά τους, εν πάση περιπτώσει, και διασκεδαστικό. Και διασκεδαστικό θα ήταν την ώρα που όλοι μου οι συνάδελφοι, έτσι, και στο Πάντιο και αλλού, έχουν παρελάσει και καλά κάνουν. Λόγω των απόψεών σας, δηλαδή. Εκεί ακριβώς. Εκεί που τα πράγματα πήραν πραγματικά τραγική μορφή ήταν άμα τη ανακοινώση της υποψηφιότητάς μου για τις ευρωεκλογές, Τετάρτη 3 Απριλίου, ξεκίνησε η ΕΡΤ μια γκεμπελική επίθεση, κοπτοράβοντας βίντεο παλαιών έτσι, διαλέξεων μου κ.ο.κ. Και ανοίγοντας το δρόμο και κλείγοντας το μάτι, θα σας το πω αυτό, σε κάθε ακροδεξιό να ξεσαλώσει στο διαδίκτυο, για να μην μιλήσω για αυτά που υπόθηκαν από τον Καμένο του Μιχάλη. Δεν είναι όμως αυτό. Αυτό το προσωπικό το δικό μου, το λέω μόνο για να τονίσω το πολιτικό. Εγώ προσωπικά, ο Δημήτρης Κερίδης, με όλη τη δύναμη που έχω, αλλά είμαι βέβαιος ότι είμαστε σύσσωμοι σε αυτό στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα επιτρέψουμε με τίποτα η ΕΡΤ να κάνει στην αντιπολίτευση τη σημερινή αυτό που έκανε σε εμάς τότε. Δηλαδή δεν εγώ... θα υπάρχει δεν, το δεν, τηλέφωνο δεν, του Υπουργού προς δεν, το Διευθυντή. Δεν αφιλητώ την προσωπική σας εμβούληση και διάθεση και πρόθεση, αλλά τα έχω ξανακούσει. Όχι, ας τα δούμε στην πράξη. Σε όλη μια φορά τουλάχιστον θέλω να το... γιατί εγώ δεν έχω κανένα λόγο εδώ. Λοιπόν, κυρία, εγώ δέχομαι τη συγγνώμη του κυρίου Τσακαλώτου και την αυτοκριτική. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτό. Βέβαια είναι λίγο αργά για δάκρυα, 4,5 χρόνια. Η ΕΡΤ είχε ένα αποκριστικό πρόσωπο το οποίο έπρεξε και τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν κέρδισε από όλη αυτή την προπαγάνδα. Την πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά, 200 εκατομμύρια το χρόνο. Προσέξτε τώρα, είναι τεράστια νούμερα αυτά. Είναι όσο όλα τα υπόλοιπα κανάλια μαζί, το budget όλων των ιδιωτικών καναλιών μαζί, είναι η ΕΡΤ. Για να παράγει την τελευταία πρόταση, κυρία Γιακούλη. Ένα σχόλιο, κυρία Γιακούλη. Εμείς θέλουμε λοιπόν μια ΕΡΤ η οποία θα είναι ανεξάρτητη φωνή και αυτό θα το επιβεβαιώνει στην πράξη. Δεν θέλουμε επιχείρους μεγάλους τίτλους, ούτε μεγαλοστομίες, τις οποίες έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσει όπως το επιτελικό κράτος. Θέλω να πιστεύω το επιτελικό κράτος που ψηφίσαμε πριν από λίγες μέρες, πρωθυπουργό κεντρικό, κατευθείαν, με δομές κλπ. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια φωνή, η οποία θα δίνει το λόγο και στον κύριο Κερίδη και σε όλους μας για να λέμε αυτά που πρέπει. Όπως σήμερα εσείς. Και έχω την εκτίμηση ότι αυτές τις μέρες που περιγράψατε πριν, κύριε Νασόπουλε, όπως και εσείς, κύριε Νασόπουλε, και εσείς, κύριε Χουνταλάκη, τις μέρες που ζήσαμε και δεν είναι προς τιμήν ούτε του συστήματος ούτε της δημοκρατίας, ότι δεν θα τις ξαναζήσουμε. Είμαστε εδώ για να προσέξουμε. Δεν φτάνει να παίρνει ένα κοντέινερ. Ένα κοντέινερ. Ένα καμπανάκι μέσω ερωτήσεων και επίκαιρων. Είναι όπως ακριβώς τα κοντέινερ. Δεν φτάνει να παίρνει με τους δημοσιογράφους μπροστά ένα κοντέινερ από την πλατεία των Εξαρχείων. Δεν φτάνει αυτό. Πάντως έχω εμπιστοσύνη. Θέλει να υπάρχει και πλάς δουλειά από πίσω. Έχω εμπιστοσύνη στον Κωνσταντίνο Ζούλα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός δημοσιογράφος και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Θα σας βλέπουμε με μεγάλη ιστορία και ουσιαστικά. Χρωστάει γεωγραφίε γιατί νωρίτερα τον πίεζε. Να συγχαρώ τη δουλειά που κάνουν οι δημοσιογράφοι και στα ιδιωτικά κανάλια, μαχόμενοι με επιχειρήματα. Εμένα δεν με ενοχλεί ούτε αντιθέτως. Έχω πάει πολλές φορές και στην εκπομπή του, την ακούω συνέχεια του Άρη Πορτοσάλτε. Να υπάρχουν επιχειρήματα, να είναι αιχμηροί. Αυτό θέλουμε. Ωραία. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η δημόσια τηλεόραση. Εμείς αισθανόμαστε πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ώρα για διαφημίσεις. Αλλά για να καταλάβετε με τι θα ασχοληθούμε μετά, σας διαβάζω το μήνυμα ενός πατέρα που λέει το εξής. Από το 2015 στο Μάιο του 19, με μια αίτηση μας στο ΕΟΦ, κάθε 6 μήνες είχαμε φάρμακο. Κάνω ένα άλμα και σας διαβάζω τα εξής τα οποία έχουν το ενδιαφέρον τους. Από το Μάιο του 19 άλλαξε το σύστημα προς διευκόλυνσή μας είπαν. Γίνεται ηλεκτρονικά αίτηση από το γιατρό. Αποτέλεσμα αυτής της διευκόλυνσης είναι ότι μας ειδοποίησαν το Σεπτέμβριο να κάνουμε μία δόση. Σε ό,τι αφορά το παιδί του, απλώς μου γράφει, σέρνεται. Αυτό θα συζητήσουμε αμέσως μετά.
Το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω και λέω Θεέ μου να μην βρεθείς στη θέση του. Αποτέλεσμα της διευκόλυνσης που έγινε με τον νέο τρόπο διανομής των φαρμάκων είναι ότι τους ειδοποίησαν το Σεπτέμβριο να πάνε να κάνουν μια δόση. Περιτώ να σου πω, μου γράφει ο κύριος Παπάς, ότι αυτό το τετράμινο που δεν της χορηγήθηκε το φάρμακο σερνόταν. Αν με το ηλεκτρονικό σύστημα κάνουν 5 μήνες να το εγκρίνουν, ας μας έλειπε. Γιατί τότε αντί για μηνιαία δόση που συνιστούν οι θεράποντες γιατροί, η τεχνολογία θα την κάνει εξάμηνη. Και εδώ έχουμε να κάνουμε την υγεία για πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχουμε να κάνουμε την υγεία των ανθρώπων. Και καλωσορίζουμε τον κύριο Θοδωρή Σκυλακάκη, είναι ο γραμματέας του Συλλόγου των Φαρμακοποθηκάριων. Καλησπέρα. Και εδώ, επειδή είστε οι άνθρωποι που ξέρετε τη διανομή καλύτερα από τον καθένα, θέλουμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα το οποίο το έχουμε σχολιάσει δημοσιογραφικά πάμπολες φορές. Άνθρωποι να περιμένουν στα φαρμακεία των νοσοκομείων ώρες ατελείωτες. Και Γιώργος το έβαλε στο τραπέζι με τον καλύτερο τρόπο. Αυτός είναι ο τρόπος. Εγώ δεν έχω καταλήξει αν συγκινεί περισσότερο ή εκνευρίζει περισσότερο. Τι από τα δύο πρέπει να κάνει αυτό που έβαλε. Αλλά μπορεί να κάνει και τα δύο. Δηλαδή, προφανώς. Μιλήσω... Αλλά προφανώς θα μας εξηγήσετε λοιπόν γιατί αυτή η καθυστέρηση για φάρμακα όπου συνάνθρωποι μας το έχουν ανάγκη, μικρά παιδιά, άλλαξε το σύστημα. Υποτίθεται ότι τα φάρμακα θα μπορούν κατευθείαν στα φαρμακεία. Εξηγήστε μας λίγο τι γίνεται. Θα μιλήσω με διπλή ιδιότητα και θα απαντήσω και θυμώνει και δημιουργεί απορίες. Διπλή ιδιότητα είναι καταρχάς σαν γραμματέας του Συλλόγου Φαρμακοποθηκαρίων, προφανώς ξέρω διανομή. Γιώργο, όπως ξέρεις, έχω χάσει τον πατέρα μου πολυχαιμία. Έχει περάσει από την φάση λήψεως φαρμάκων για σπάνια, για δύσκολες παθήσεις. Καταρχάς να πω ότι επιτέλους με κάποιο τρόπο πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Και είναι σε σωστό προσανατολισμό το να γυρίσουν τα προϊόντα αυτά πίσω στα φαρμακεία της γειτονιάς. Ξεκινάμε με αυτό. Είναι επιτέλους. Γιατί... Και αυτονόητο θα ήταν, νομίζω. Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα είναι αυτονόητο, κύριε Χουδάκη. Αυτό ισχύει όντως. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής, δηλαδή. Από τις 27 φάρμακα... ευρωπαϊκές χώρες, οι άλλες 26 τα έχουν στα φαρμακεία. Ναι, ναι, η μία που βγαίνει εκτός είναι και η μόνη που ακολουθεί αυτό το μοντέλο. Λοιπόν, άρα η κατάσταση έχει ως εξής. Δεν είναι στα φαρμακεία της γειτονιάς, είναι στα νοσοκομεία και όλο αυτό υπάρχει μια γραφειοκρατία γύρω από έναν ασθενή, ο οποίος θέλει να πάρει τα φαρμακά του. Είναι στα νοσοκομεία και στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, για να είμαστε πιο ακριβείς, έτσι. Και πράγματι υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία, όπως είδα τον νέο τρόπο όπως τον παρουσίασε χθες ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με ανακοίνωσή του, απλώς αλλάζουμε γραφειοκρατία. Και θα σας πω κάτι. Έχουμε το πληρέστερο δίκτυο φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα και φαρμακαποθηκών. Σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, με συγχωρείτε. Έχουμε 11.000 σημεία σε κάθε γειτονιά, σε κάθε νησί, σε κάθε βουνό. Σε όλο τον κόσμο, δεν ξέρω αν υπάρχει. Θα πρέπει να το ψάξω. Για την Ευρώπη είμαι πολύ βέβαιος. Έχουμε 140 φαρμακοποθήκες στο πιο απίθανο σημείο της χώρας. Άρα, ο χρόνος παράδοσης ενός τέτοιου φαρμάκου από το κλασικό δίκτυο βιομηχανία φαρμακοποθήκη φαρμακείο θα ήταν 2,5 με 3 ώρες. Σήμερα, αν δουλέψουν όλα τέλεια, αν δουλέψει το ηλεκτρονικό σύστημα τέλεια, θα μιλάμε για 72 ώρες στην καλύτερη περίπτωση. Μπαίνει και ένα άλλο θέμα όμως. Και μπαίνει ένα θέμα δημόσιας υγείας. Εγώ ρωτώ. Αυτά τα φάρμακα, όπως θα παραλαμβάνονται από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, με κάποιο τρόπο δεν θα μεταφέρονται στα φαρμακεία της γειτονιάς. Εδώ επιτρέψτε να σταθούμε λιγάκι. Ναι. Γιατί ψάχνοντας το θέμα και μιλώντας και με πολλούς συναδέλφους σας, και δεν εννοώ μόνο φαρμακοποθηκάριους, μιλάω φαρμακοποιούς, γιατρούς κλπ. Μου είπαν κάποιες λέξεις που δεν πολύ καταλάβαινα, αλλά υποθέτω ότι το ζουμί το έχω πιάσει. Δηλαδή ότι είναι πολύ ευαίσθητα τα φάρμακα αυτά στη μεταφορά, γιατί πρέπει μια σταθερή θερμοκρασία κλπ. Η μεταφορά αυτή, φαντάζομαι, απαιτεί εξειδίκευση από τους ανθρώπους και υλικοτεχνικές υποδομές. Ψυγεία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει μια οδηγία 78 σελίδων, ευρωπαϊκή οδηγία, που λέγεται GDP, Good Distribution Practice. Με βάση αυτή την οδηγία, αδειοδοτούνται σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα οι φαρμακαποθήκες, οι χονδρές μπορεί φαρμάκων. Σας διαβεβαιώ, επειδή έχω περάσει πλήσιους όσους ελέγχους του ΕΟΦ, που είναι η αρμόδια αρχή, ο έλεγχος είναι εξονυχιστικός. Όχι απλώς πρέπει να πληρούνται προδιαγραφές, όχι απλώς υπάρχουν επενδύσεις. Υπάρχουν τρεις βασικές λέξεις. Υπάρχουν φάρμακα θερμοευαίσθητα, φωτοευαίσθητα και τοξικά αν σπάσουν. Mm-hmm. Ο εργαζόμενος που μεταφέρει το προϊόν θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό που σπάει, αν ομιγαίνει, το άνθρωπος, οι ζημιές γίνονται, σπάσει με στο αυτοκίνητο, ακόμα και αυτό πώς να το απομακρύνει. Κύριε Σκυλακάκη, απορία. Μιλάμε για φάρμακα ή σκευάσματα που πριν από κάποια χρόνια ήταν σε όλα τα φαρμακεία της γειτονιάς. Μέχρι το 2009 ήταν σε όλα τα φαρμακεία της γειτονιάς. Είχε τον κλασικό τρόπο διανομής, φαρμακοβιομηχανία, φαρμακαποθήκη, φαρμακείο.
από το 2010 και μετά με το νόμο 3816 για λόγους μνημονίου. Είναι κίνηση που εντάσσεται με το μνημόνιο, δηλαδή. Βεβαίως. Για λόγους, αν θέλετε, περιορισμού της δαπάνης. Δεν ξέρω αν αυτό επετεύθει, έχω μια αμφιβολία. Σε θέματα υγείας. Εντάξει. Και ιδίως για τέτοιες ασθένειες. Θα με επιτρέψετε να σας πω το εξής. Έχουμε ένα δίδο, ξαναπώ, θα σας πω μερικά συγκλονιστικά νούμερα. Το οποίο κάθε μήνα διακινεί 30 με 40 εκατομμύρια τεμάχια. Και το διακινεί με μέσο χρόνο παράδοσης τις 2,5 με 3 ώρες στο φαρμακείο. Από που γράφεται η συνταγή. Ναι. Και πάμε να στήσουμε ένα καινούριο δίκτυο με ό,τι παιδικές ασθένειες θα έχει αυτό. Βάζοντας κατά την άποψή μας, εμείς την άποψή μας λέμε, σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Για ποιο λόγο. Το έχουμε το δίκτυο, ας το χρησιμοποιήσουμε. Κύριε Σπυλακάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας καταφέρουμε και όχι μια φορά. Στη διάθεσή σας. Στη διάθεση της πολιτείας σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι εμένα μου κάνει εξαιρετική εντύπωση ότι μιλάμε για κάτι το οποίο με απλές κουβέντες σου το λέει ένας επιστήμονας, ότι ένα φάρμακο είναι ευαίσθητο προϊόν, δεν μεταφέρεται όπως να είναι, ότι μπορεί να είναι ακόμα και τοξικό αν πάθει μια ζημιά. Και καθόμαστε τώρα να ανακαλύψουμε μόνοι εμείς από τους 27 της Ευρώπης στην Αμερική. Ή κάποιο καινούργιο σχέδιο. Αφρικανικό, αυστραλέζικο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ελάχιστο μεγαλείο στο βασίλεμα δεν έχει. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί έχουμε κι άλλα. Κώστας Κλαβενίτης από τα σημερινά νέα. Μήπως δεν έχουμε να κάνουμε με το μεγαλύτερο σκάνδαλο, αλλά με το μεγαλύτερο φιάσκο. Και μόνο που αναρωτιέται. Σηκώθηκε από τον καναπέ, σηκώθηκε από το τραπέζι. Πάντως είναι όρθιος, εξακολουθεί να διαβάζει εφημερίδα. Είναι λεπτομέρειες που παρακολουθώ. Αυτό που σου αρέσει. Διαβάζει εφημερίδα. Λέω και μόνο που αναρωτιέται, σκέψου πώς ξέπεσε η ιστορία Ρομβάτση. Να καλωσορίσουμε ένα πολύ καλό φίλο. Ο οποίος ήρθε μαζί με το Σχιωμόπουλο. Τέλος πάντων. Καλώς ήταν να καταλάβω, κύριε Δημήτρη Μπούρλο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Θα μας βοηθήσετε λιγάκι να δούμε τι θα γίνει, γιατί διαβάζω αναδρομικά. Καθυστερήσεις, επανυπολογισμοί. Γιώργο, μου έλεγε ασφαλιστικό. Και όλοι φέρνουν στο μυαλό τους το ασφαλιστικό ότι αφορά μόνο τους συνταξιούχους. Να πω κάτι απλό. Και ο κύριος Μπούρλος θα το ενισχύσει. Αφορά κυρίως τους εργαζόμενους, κύριε Μπούλο. Γιατί όλες αυτές οι αλλαγές θα τις βρούμε εμείς οι νεότεροι κάποια στιγμή μπροστά μας που θα θελήσουμε να βγούμε στη σύνταξη. Εμείς θα πάρουμε ποτέ σύνταξη. Ποτέ μας λέγανε έτσι. Και ένα σημαντικό θέμα είναι πώς δομείται το ασφαλιστικό σύστημα, ώστε να υπάρχουν κάποιες βάσιμες προσδοκίες αυτούς που είναι εργαζόμενοι. Πάμε λοιπόν να το ξεκινήσουμε σήμερα από τους συνταξιούχους και να καταλήξουμε στους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκατομμύρια συνταξιούχους, οι οποίοι άλλοι έχουν κάνει αίτηση για τα αναδρομικά, άλλοι δεν έχουν κάνει αίτηση για τα αναδρομικά. Τελικά δικαιούνται αναδρομικά και τι ποσό δικαιούνται οι άνθρωποι αυτοί? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Επειδή ακούγεται πολλές φορές ότι κάτι περιμένουμε από το Συμβούλιο Επικρατείας κτλ., το θέμα των αντισυνταγματικών μνημονιακών περικοπών έχει αμετάκλητα κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, όχι με μία, αλλά με περισσότερες από μία αποφάσεις, που σε Ολομέλεια το Συμβούλιο Επικρατείας, δικάζοντας στα πλαίσια πιλωτικής δίκης. Τι σημαίνει πιλωτική δίκη? Ότι κάνουμε μία δίκη για να αποφανθεί το ανώτατο δικαστήριο, ώστε να μην τρέχει ο καθένας στα δικαστήρια. Σωστά. Στα πλαίσια λοιπόν πιλωτικής δίκης έκρινε αντισυνταγματικές δύο περικοπές του τέλους 2012 και 2013. Αυτό κρίθηκε αμετάκλητα. Επομένως, σε σχέση με αυτό δεν περιμένουμε τίποτα. Συγγνώμη, όταν λέτε δεν περιμένουμε τίποτα, δηλαδή λέτε ότι ούτως ή άλλως η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να προχωρήσει στην, να δώσει πίσω τα αναδρομικά αυτά που έχουν χάσει οι άνθρωποι? Βεβαίως, ναι. Υπάρχει κάτι που να εκκρεμεί, απαρεπάγω απολεκτικό συνέδριο και να μπορεί να πάει σε ανώτατο ειδικό δικαστήριο για τελική κρίση? Όχι. Το θέμα αυτό των δύο μνημονιακών περικοπών, γιατί υπήρξαν άλλες μνημονιακές περικοπές που κρίθηκαν συνταγματικά ανεκτές. Ναι. Έτσι, τελείωσε. Για αυτές τις δύο μνημονιακές περικοπές που σας είπα, τέλος 2012 και αρχές 2013, αμετάκλητα το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι είναι αντισυνταγματικές. Άρα μας βγάζεται η είδηση ότι δεν έχει να κάνει με απόφαση δικαστηρίου, αλλά είναι δημοσιονομικό το θέμα. Δηλαδή είναι να αποφασίσει το κράτος ότι έχει λεφτά για να δώσει τα χρήματα αυτά πίσω. Ναι, δεδομένου ότι το κράτος μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας δεν συμμορφώθηκε. Ναι. Και μάλιστα θα υπενθυμίσω εδώ πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θα υπενθυμίσω εδώ. Είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για τα αναδρομικά. Ήδη έχουμε ερωτήματα τηλεδεατών. Θα υπενθυμίσω εδώ ότι μετά ταύτα ζητήθηκε απ' έξω από τους δανειστές, ζητήθηκε
να ληφθούν μέτρα, δηλαδή να υπάρξουν αντίμετρα, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες από αυτή την ιστορία για το ασφαλιστικό. Και αυτό ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου ουσιαστικά. Ο νόμος Κατρούγκαλου και κυρίως ο επανυπολογισμός των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων νομοθετήθηκε για να αντιμετωπιστεί το θέμα της διεκδίκησης των αναδρομικών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 1.400.000 συνταξιούχοι που έχουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ μεικτά μαζί με την επικουρική, δικαιούνται να πάρουν κάτι και πότε πρέπει να τα πάρουν αυτά? Εμείς βλέπουμε και κάποια στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει. Για παράδειγμα, ότι είναι δεδομένο με βάση και αυτά που μας λέτε, κύριε Μπούρλο, ότι τα αναδρομικά του 10 μήνου Ιουλίου του 15 με Μάιο του 16 πρέπει να δοθούν. Λοιπόν, εκεί δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, να δούμε ένα δεύτερο θέμα τώρα. Σωστά. Τι μπορούν, δηλαδή, όταν λέμε ότι έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας, ποια χρονική περίοδο καλύπτει αυτό το οποίο έκρινε? Το Συμβούλιο Επικρατείας για δημοσιονομικούς λόγους είπε ότι όποιος δεν έχει κάνει αγωγή δεν μπορεί να διεκδικήσει πριν τον Ιούνιο του 2015 που εκδόθηκε η απόφαση. Από εκεί και πέρα και για το μέλλον βεβαίως μπορεί να διεκδικήσει, αυτό υπονοεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, και μέχρι πότε? Μάλιστα. Τουλάχιστον μέχρι 31/12/18. Γιατί? Γιατί από 1/1/2019 αυτό το οποίο εισπράττει ένας συνταξιούχος που είναι ίδιο με αυτό που εισέπρατε το 12/2019, ως ποσό είναι ίδιο, στη βάση του δεν είναι ίδιο, γιατί αυτό που εισπράττει από 1/1/19 είναι η επανυπολογισμένη σύνταξή του συν η προσωπική διαφορά. Ναι. Σε αυτό το άρα σχήμα... Άρα δικαιούνται όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι να πάρουν κάτι παραπάνω από αυτό που έχει προβλεφθεί? Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέει ο Τούνος, υπάρχει τρόπος να ξαναγκάσει ο συνταξιούχος να τον πληρώσουν? Οι συνταξιούχοι να εξαναγκάσουν. Με ατομικές προσφυγές. Ναι. Αυτό είναι που γίνεται τώρα και ακούτε τις αποφάσεις που βγαίνουν από διάφορα. Ενώ κανονικά θα πρέπει να έχει μια πολιτική απόφαση να καθαρίσουμε. Ναι. Τρέχουν τον κόσμο στους εργατολόγους, στους δικηγόρους, στα δικαστήρια. Μετά βγαίνει η είδηση ότι πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι αλυσιδωτή η αντίδραση. Ακριβώς. Τώρα, μέχρι 31/12/18 λοιπόν, κατά τη νομική μου άποψη, μπορούν να διεκδικηθούν. Η πολιτεία και η προηγούμενη κυβέρνηση, το προηγούμενο Υπουργείο, είπε ότι στην ουσία αποδέχεται, δεν το είπε αυτό. 31/12/18. Του 18. Μέχρι τότε μπορεί να διεκδικήσουν τα αναδρομικά για αυτό το διάστημα. Τουλάχιστον. Τι είπε το Υπουργείο? Ότι στην ουσία αναγνώρισε το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 που εκδόθηκε η απόφαση. Θεωρεί όμως ότι αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι το Μάιο του 2016, γιατί εκεί εκδόθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτό το δεκάμηνο που λέμε και τα παραδείγματα που δείξαμε. Άρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Μπούρλο, αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι περιμένουμε το Υπουργείο Εργασίας να αποφασίσει αν θα δώσει αυτό το δεκάμηνο και πότε, και παίζονται δύο εκδοχές. Είσαι 36 μηνιαίες δόσεις, είσαι 60 μηνιαίες δόσεις. Αυτά είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν. Για να υπάρχει σενάρια δημοσιονομικό, να μην υπάρξει δημοσιονομικό σοκ, να πω. Ναι, επισήμως από πλευράς Υπουργείου, εγώ δεν έχω δει μέχρι τώρα ανακοίνωση που να λέει δίνουμε. Άρα το θα περιμένουμε. Ναι. Άρα μην ακούμε κάποιους που λένε ότι σε επόμενο μήνα, δύο μήνες. Πάντως το δεκάμηνο γιατί, αυτό. Για τι κονδύλι μιλάμε, γιατί ποσό? Γύρω στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πει. Για το δεκάμηνο. Για αυτό το δεκάμηνο και μετά μέχρι το 18, είπε ο κύριος. Αυτό λοιπόν είναι. 9,5% το ΑΕΠ είναι αυτά που λες. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά τώρα, το ξέρουμε. Εδώ όμως πρέπει απλώς να πούμε το εξής. Το ότι εκδόθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου δεν σημαίνει ότι άλλαξε και το σχήμα της σύνταξης. Δηλαδή και μετά οι μνημονιακές περικοπές αυτές εξακολούθησαν να υπάρχουν στη σύνταξη. Αυτό θα εγώ... μας ξανάρθετε για να πούμε και τα θέματα για τους μισθωτούς που κάποια στιγμή θέλουν να βγουν στη σύνταξη. Ναι, ευελπιστούν τουλάχιστον. Γιατί όπως ακούσατε, η κυρία Αστεργίου, αφού σας ευχηθούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έχει υπαρξιακά. Κάποτε οι γυναίκες λέγανε πότε θα γίνω μάνα. Τώρα λένε θα γίνω ποτέ συνταξιούχος. Δύσκολο. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η Ελένη έχει τέτοια ερωτήματα στο μυαλό της. Για το αν θα γίνει συνταξιούχος. Νομίζω ότι μέχρι να πεθάνει θα δουλεύει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες. Να είστε καλά.